Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι, δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω, δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης, εδώ για ένα βράδυ ακόμα, ο Κωστής Ραπτόπουλος με τον Γιάννη Τοχιλητίδη, σε μια βραδιά που αναμένεται να είναι ήσυχη, ήρεμη, με κουβέντα η οποία δεν θα φτάσει στα όρια τους ακροατές, γιατί περισσότερο το βράδυ είναι μια εκπομπή παρέας περισσότερο, συντροφιάς περισσότερο. Υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κοιμηθούν, είναι δύσκολο πράγμα αυτό. Δεν το πέρασα μέχρι που ήρθε ο Ιούλιος ο φετινός, πάρα πολύ εύκολος στον ύπνο, εγώ, φοβερά εύκολος. Μπα ξυπνήσω από ένα μηχανόβιο που θα περάσει και μου ταράξει τα νεύρα και μετά από 5 λεπτά, 8 λεπτά το πολύ να τον ξαναπιώ τον υπνάκο. Αλλά μια ρινίτιδα που ενοχλούσε το καλοκαίρι, air condition, ζέστη καύσωνες και τα λοιπά, έπαθα ένα σκηνικό και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και έγινα πελάτης του ραδιοφώνου που υπηρετώ. Άκουγα Χιλητίδη για να μπορέσω σιγά σιγά να ανανουριστώ και να ξεπεράσω αυτή την υπερένταση που είχα, η οποία την ξεπέρασα. Δεν πήρα ούτε φάρμακα, ούτε που παίρνουν κάτι, πώς τα λένε αυτά τα χάπια, να πούμε, Λεξοτανίλ, κάτι αυτά, δεν πήρα τίποτα. Άμα κοιμηθώ, όλο κοιμήθηκα. Άμα δεν κοιμηθώ, κοιμόμουν το πρωί, 7 η ώρα, με 11, 11.30, 12. Βέβαια, μετά ήμουν κομμάτια. Αυτό κράτησε 7-8 μέρες και μετά στις διακοπές, όταν έπεσα από την απόλυτη εκρηκτικότητα στο απόλυτο τίποτα, ξαφνικά μαχαίρι, και εκεί είχα πρόβλημα με τον ύπνο μου. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δηλαδή από μια έντονη χρονιά με ασθένειες, με φοβερές εκπομπές, με τηλεόραση, με μαρμίτες, με συνεργασίες, πέφτεις ξαφνικά τον Αύγουστο στις διακοπές και πάει να κοιμηθείς η ώρα 11, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε πιάσει ύπνος στις 11. Βόλτα στη θάλασσα, 4 ώρα το πρωί, 4,5 ώρα το πρωί. Οπότε καταλαβαίνω πώς είναι να μην μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ, έστω και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είναι μια εμπειρία. Άρα λοιπόν οι βραδινές εκπομπές είναι περισσότερο παρείστικες. Και αφού είναι παρείστικες, πήγα μια βόλτα από το Ελιζέ να πάρω ένα καφέ, συνάντησα τον φίλο μου τον Ηλία. Τι έγινε ρε Ηλία, καλά όλα καλά, γεμάτο το μαγαζί, πολύ καλά κτλ. Δώσε χαιρετίσματα ρε στον Γιώργο τον Μαράγκο, τον μπαμπά μου να πούμε, που είναι φαν σου ραπτό. Χαιρετίσματα στον Γιώργο. Λοιπόν, ο γιος μια χαρά το πάει το μαγαζί, είναι μαγκάκι και βλέπω ότι τραβάει γερά ιστορία στο Ελιζέ. Λοιπόν, χαιρετίσματα λοιπόν στον Γιώργο από τον Ηλία. Τα κάνουμε και αυτά γιατί είμαστε, γινόμαστε φίλοι με τους ακροατές και τους τηλεθεατές. Δεν έχουμε αυτό που έχει η Στάι και η Τρέμη, το απόμακρο ρε παιδί μου, ή αυτό που έχει ο Περτερντέρης που λέει ο Κόκκινος. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι καθορίζουν με τα λεγόμενά τους τη ζωή σας και τη ζωή μας. Εμείς είμαστε διαφορετικά. Θα έχουμε δει αλλιώς τα γράμματα. Πάμε λοιπόν να πούμε 5 πράγματα για την Ηρακλάρα. Πω, πω, φίλε. Ξεκινάω με Ηρακλή. Αλλά αυτοί οι Ηρακλειδείς δεν μπορούν να διαχειριστούν σε καμία των περιπτώσεων. Δεν μπορούν να διαχειριστούν, Γιάννη Χιλητίδη, το γεγονός ότι μπορεί να παίξουν πρώτοι, μπορεί να παίξουν πρώτοι στο ρεπορτάζ. Δηλαδή, τους φαίνεται παράξενο. Και αντί να πούνε, ρε αυτός ο Ραυτόπουλος ξεκινάει την εκπομπή με Ηρακλή, ενώ οι όλοι οι υπόλοιποι σίγουρα θα ξεκινήσουν με τον ΠΑΟΚ. Γρίνα. Γρίνα. Τη γεροντοκόρηση γρίνα. Μυρ. Όλα τη στέει τη γεροντοκόρηση. Όλα. Όχι σκόνη έχει το παράθυρο. Όχι, ξέρω εγώ, κάνει ο γείτονα φασαρία. Όχι, δεν περάσαν τα σκουπίδια. Όχι, με ξύπησαν τα σκουπίδια. Όχι, ξέρω εγώ, η ταράτσα στάζει. Μυρ. Μια γεροντοκόρη που δεν παντρεύτηκε ποτέ. Δεν έκανε παιδιά ποτέ. Έχει γεράσει και τη φταίνει τα πάντα. Τα πάντα. Και αυτή η Ρακλήδη τα πάντα. Γιατί είπε αυτό, γιατί είπε εκείνο. Την άλλη μεριά έχουμε τους παοξίδες.
Επειδή εμείς δεν μπορούμε να μας προσεγγίσουν με χρήματα, μας προσεγγίζουν με τραμπούκο. Με γιατί δεν πες αυτή μια μήνυτη. Τι σε είπαμε, ρε. Να μάθεις να ακούς. Εμείς δεν είμαστε κατευθυνόμενοι. Άρα λοιπόν θα ακούς εμάς. Αφού δεν μπορείς να μας αγοράσεις, να μας εξαγοράσεις, ξέρω εγώ, γενικότερα μιλάω, θα κάθεσαι να μας ακούς. Έτσι γουστάρουμε να μας ακούς. Εμείς γουστάρουμε να μας ακούει ο κόσμος. Μυρ, 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 μυρ. Γρίνια. Μυρ, 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 μυρ. Τώρα θα πω κάτι και θα αρχίσουν να γκρινιάζουν πάλι. Να έμαθα ότι θα πουλήσουν, λέει το Βέλιο. Έμαθα ότι θα πουλήσουν, λέει το Βέλιο. Γιατί θα πουλήσουν το Βέλιο? Γιατί, λέει, δεν έχουν, να πούμε, που την κεφαλή κλείνει. Δεν έχουν, λέει, λεφτά. Και χρειάζονται, λέει, ρευστό. Τι να κάνω, εγώ φταίω. Το έμαθα. Θέλω, λέει, να πουλήσουν το Βέλιο. Πού να το πουλήσουν το Βέλιο? Στο εξωτερικό δεν τον παίρνουν. Δεν τον παίρνουν. Ο Ολυμπιακός δεν τον παίρνει. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Μπέρκ. Η μόνη ομάδα, λέει, που ακούστηκε ότι μπορεί να πούμε να τον γουστάρει και τα λοιπά είναι να πούμε η ΑΕΚ. Είναι η ΑΕΚ. Και πόσο να τον πουλήσει τώρα πάνω στη λιγούρα το άλλο, θα πούμε. Πόσο να τον πουλήσει, εδώ είσαι θέλω. Και ως τι θα τον πουλήσει, ως μεγάλο φορ ή ως ανερχόμενο ταλέντο που εντάχθηκε ξανά στην ποδοσφαιρική κοινωνία γιατί το παλικάρι έξω δεν τα πήγε καλά και γύρισε πίσω. Πώς να τον κοστολογήσεις πάνω στην πείνα σου? Αλλιώς είναι να πουλήσεις ένα μέτριο σπίτι, για παράδειγμα, επειδή γουστάρεις να το πουλήσεις, και αλλιώς είναι να το πουλήσεις και να ξέρει ο άλλος ότι έχεις ανάγκη. Σου λέει μάγκα, σου δίνω τόσα. Και άμα γουστάρεις, να πούμε. Έτσι θα σου πει. Έτσι λένε οι κανόνες της αγοράς. Έτσι λένε οι κανόνες της ζωής. Δεν μπορούμε εμείς να τους αλλάξουμε. Μόνο ένας μπορεί να αλλάξει τους κανόνες της ζωής. Ο κόκκινος. Όλοι είναι ιδιωτελείς. Αυτός είναι ανιδιωτελείς. Όλοι δημιουργούν, ξέρω εγώ, ένα background για την πάρτι τους. Αυτός ενδιαφέρεται πρώτα για το κοινωνικό σύνολο. Και φυσικά το γέλιο που πέφτει από κάτω είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ βροντερό. Πάρα πολύ βροντερό. Οκ, ραπ. Έχω τα υπογλώσσια έτοιμα. Τώρα μπορείς να κάνεις μια ήρεμη εκπομπή. Τα χαιρετίσματα στο Γιάννη Βασίλης από Βέρεια. Ξεκινάω λοιπόν με Ηρακλή. Και ρωτάω τους Ηρακλειδείς. Έχει ποτέ ξεκινήσει με Ηρακλή κάποιος ρεπορτάζ? Να το πω αλλιώς. Υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει ρεπορτάζ Ηρακλή πρώτο και να μην είναι κακό? Να μην είναι κακό? Του ΠΑΟΚ τα πουλάνε τα ρεπορτάζ. Τι ωραία που ήρθε αυτός ο Γκαρσία και μίλησε στα παιδιά. Και τι ωραία που θα κάνουμε το ΜΑΚ συμβόλαιο και όλα είναι όμορφα και επιμονή και θα περιμένουμε κτλ. Άμα ακούσεις ότι ο άλλος ξεκινάει ρεπορτάζ Άρη, Ηρακλή κτλ. Άλλη ομάδα πλην του ΠΑΟΚ, να ξέρεις ότι σίγουρα κάτι κακό θα έχει να πει. Ποτέ δεν ξεκινάς σε αυτή την πόλη ρεπορτάζ Ηρακλή και ρεπορτάζ Άρη με κάτι τι το ευχάριστο. Έτσι τουλάχιστον έχω μάθει μέχρι τώρα. Λοιπόν, καλημέρα Κωστή, σε ακούμε καθημερινά από Βέρεια, λέει ο 468. Βλέπω χει στο ντέρμπι, χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου τον Θεόφιλο. Κάνε λίγο κόκκινο Κοσμάουγλου. Αυτός ο Κοσμάουγλου, ρε φίλε. Φαντάζεσαι τον Κοσμάουγλου να πηγαίνει σε μια τράπεζα και να... Θέλω να κάνω μια κατάθεση, μάλιστα, ή μια ανάληψη, μια συναλλαγή. Πώς λέγεστε? Κοσμάουγλου. Και να έχει ακούσει όλο τον κόκκινο. Και ο άνθρωπος να είναι σοβαρός όπως είναι ο Κοσμάουγλου επιχειρηματίας. Εσείς είστε ο κύριος Κοσμάουγλου. Αχ, αυτός ο κόκκινος πώς σας λέει έτσι κτλ. Τελικά είναι μορφή ο κόκκινος και κάνει τρομερά, τρομερά το μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ του κόκκινου, παιδιά, είναι απίστευτο. Να τον δείτε να μιλάει με τις κοπέλες επάνω που έχουν το διαφημιστικό, να προτείνει, να προτάσει, να διαφωνεί, να μιλάει για τις εμπειρίες του, τις διαφημιστικές. Παιδιά, δεν υπάρχει. Πρέπει να κυκλοφορήσω με ένα, πώς το λένε παιδί, με αυτό το, όχι τα κινητά που παίρνουν, με ένα κανονικό έτσι, πώς το λένε, μια κάμερα, ρε παιδί μου, να την έχω και να είμαι πίσω από τον κόκκινο. Να λέει, ξέρω, μίλησα με τον υπουργό. Την άλλη φορά είπε, μίλησα με τον πρωθυπουργό. Είναι απίστευτος. Είναι ασύλληπτος. Ο Γρηγόρης ο κόκκινος, ο φίλος μου, ο κουμπάρος μου, ο αδερφός μου. Παρά τα αυτά είδα μια σύναξη. Είδα μια σύναξη.
κάτι μπαλίδες, κάτι κανελάκιδες, κάτι ανδρώνιδες εκεί σε ένα εστιατόριο. Στην εφημερίδα το είδες γραμμένο, πολύ ωραίο, με ψαράκι κτλ. Πώς λέω, λείπει αυτό το αγόρι από εκεί πέρα. Πώς είναι δυνατόν αυτό το αγόρι να μην το φωνάξανε, αυτό το αγόρι. Τέλος πάντων, θα μιλήσω, θα πω πολλά. Ραπ κτηματολόγιο έκανες, λέει. Θέλω να σε ρωτήσω αν κάποιος έχει χωράφια σε άχρηστο μέρος και δεν έκανε δήλωση στις προθεσμίες, τι γίνεται? Άφηλε, δεν ξέρω. Εμένα κάτι χωράφια που είναι σε ένα νησί, τα έκανε στο κτηματολόγιο, τα πέρασα, είμαι νομιμότατος. Δεν ξέρω από τις προθεσμίες κτλ. Να παρακολουθείτε τα ΦΕΚ, πώς τα ΦΕΚ δεν λέγονται. ΦΕΚΤΕ, και να είστε. Μπορεί να σήμερα είσαι στην κοινωνία και να μην ξέρεις να πούμε πώς είναι, ξέρω εγώ, τα κτηματολόγια, πώς είναι, ξέρω εγώ, τα αυτοκίνητα που να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας. Ξεκινάς να πας στην αγορά και είναι απαγορεύεται να μην ξέρεις ποιος κομμουνιστής από ποια παράταξη είναι αυτός που θα κλείσει το δρόμο. Αν και δεν υπάρχει λόγος σήμερα κομμουνιστής να κλείνει τους δρόμους. Όποιος κομμουνιστής κλείσει δρόμους είναι ανόητος. Γιατί είναι ανόητος? Γιατί κυβερνάει η αριστερά. Θα μου πεις, υπάρχουν πολλά παρακλάδια της αριστεράς. Υπάρχουν δηλαδή, ξέρω εγώ, κομμάτια της αριστεράς. Και είναι απορίας άξιων πως σήμερα το 2015 κυβερνάει η αριστερά, κάνω έτσι μια παράπλευρη τοποθέτηση, και κάτω κατεβαίνουν σε διαμαρτυρίες μόνο αριστερά κόμματα. Δηλαδή η αριστερά αντιπαρήθανται στην αριστερά. Πλακώθηκαν, λέει, κουκουέδες με αναρχικούς. Τι έχει να χωρίσει ένας άκρος αριστερός με έναν αναρχικό? Δηλαδή πόσο μεγάλη είναι η διαφορά φιλοσοφίας, το πνεύμα τους πόσο μακριά είναι του ενός με του άλλου? Έχω απορρίσεις τις οποίες δεν μπορώ να τις λύξω. Λέει Εθνική Εβδομάδα. Ναι, την Εθνική Ομάδα την έκανε Εθνική Εβδομάδα. Τον άκουσες? Δεν τον άκουσες. Η Εθνική Εβδομάδα. Δεν υπάρχει η Εθνική Ομάδα. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με Βέλιο και λέμε ότι ο Ηρακλής προσπαθεί να βρει μια άκρη, μπας και τον σμπρώξει, μπας και τον πουλήσει για να βγάλει κανένα φραγκάκι. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα με την ΑΕΚ, τώρα τη φουκαριάρα την ΑΕΚ που τους κοροϊδεύει και ο Μελισανίδης, τους αεξίδες, τους καημένους, τους αεξίδες, οπαδικά καημένους, που τους έχει βάλει φήμουτρο να μην μιλάνε. Πω φίλε, τι λέω? Την αλήθεια λέω. Έχει βάλει ο Μελισανίδης φήμουτρο στην Original να μην μιλάει η Original. Η Original είναι μουγκή. Είναι πως ήταν εκείνη η Βουγιουκλάκη σε εκείνο το έργο που είχε τη βιάσει ο Καλογύρου και ήταν μουγκή. Και πήγε ο Αλεξανδράκης που ήταν δάσκαλος στο νησί και σιγά σιγά μουρ, να πούμε, η μουγκή μίλησε η Βουγιουκλάκη. Έτσι η μουγκή είναι η Original της ΑΕΚ απέναντι στο Μελισανίδη. Τι να πούνε τώρα αυτοί? Τι μούτρα να μιλήσουν για το Μελισανίδη? Τσατσιλίκια με το Μελισανίδη και κολλητήλικια με το Μελισανίδη, από ό,τι μαθαίνω. Εντάξει. Και τι να δώσει τώρα? Πόσα να του δώσει του Παπαθανασάκη για το Βέλιο? Πόσα να του δώσει? Του δώσει 5 εκατοστάρια? Πού να βρει 5 εκατοστάρια να δώσει? Μάλλον, πού να δώσει 5 εκατοστάρια? Γιατί πολλά εκατοστάρια και πολλά χιλιάρικα έχει στα ταμεία του Μελισανίδης. Έμαθε όμως να μην ξοδεύει για την ΑΕΚ και έμαθε να την κινεί πανέξυπνα, να τη φέρει στη φυσική της θέση, να την έχει πάνω από τον ΠΑΟΚ, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να πει κανένας αεξής τίποτα. Λέει, είμαι πάνω από τον ΠΑΟΚ. Βγαίνει ένας αεξής από Αθήνα και λέει, τι θέση έχετε κύριε Ραπτόπουλε εκεί στη Θεσσαλονίκη ομάδα σας? Λέω, είμαστε έκτη. Και θέλετε να μιλήσουμε εμείς με το Μελισανίδη όταν εσείς κάνετε τις κότες? Μου λέει ο αεξής από Αθήνα εμένα. Με ταυτίζει δηλαδή με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάντως έχω κι άλλο βρώμικο DNA στο μυαλό μου για τον Ηρακλή. Έχω πολύ βρωμιά στο κεφάλι μου για το μάτς Ηρακλής Βέρεια, Βέρεια Ηρακλής. Και θα έρθω τώρα, θα μεταφερθώ σε λίγο, θα γίνω Παπαθανασάκης και θα γίνω και Καρυπίδης. Και βγάλτε αυτούς τους δύο από τη μέση και ελάτε να φανταστούμε, τι θα έκανα εγώ αν ήμουν παράγοντας, τι βρωμιά θα έκανα εγώ αν ήμουν παράγοντας
στον Ηρακλή και στη Βέρεια βρωμιά η οποία θα έκανε καλό στην ομάδα μου. Έρχομαι λοιπόν εν έτη 2015, πατάω ένα κουμπί και γίνομαι Καρυπίδης. Από Ραυτόπουλος Κωστής γίνομαι Καρυπίδης. Πατάω και ένα άλλο κουμπί και γίνομαι Παπαθανασάκης, γίνομαι δύο δηλαδή. Και έχω τον Ηρακλή πριν τις μεταγραφές του Ιανουαρίου και τη Βέρεια πριν τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Λοιπόν, και γινόμενος Καρυπίδης εγώ, γινόμενος Καρυπίδης, σκέφτομαι ότι του χρόνου παίρνοντας τον Άρη σαν Μπαέ, παρατάω τη Βέρεια, την αφήνω. Την αφήνω ρε παιδί μου, στο έλεος του Θεού, την παρατάω. Τη δίνω στην Πριζουνίκ Μαρινόπουλος, αν αγαπάτε τη δραχμή σας, τη δίνω ξέρω εγώ στο Στέφανο Γαϊτάνο. Τη δίνω ξέρω εγώ σε αυτό που έχει την ταβέρνα την Ελιά. Τέλος πάντων τη δίνω και παίρνω τον Άρη. Τη δίνω όμως στην Αλφα Εθνική. Και πάω στον Άρη της Β' Εθνικής. Και έρχομαι τώρα και κοιτάω στον καθρέφτη τα μούτρα μου. Και λέω ρε γαμώτο, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να θέλω τον Ηρακλή απέναντί μου στη Β' Εθνική. Να έχω ένα ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Να φαγωθώ με τον συμπολίτη μου που έχει μια δύναμη, που έχει μια ισχύ, που έχει ένα οπαδικό κίνημα καινούριο που ανεβαίνει και τα λοιπά. Και μια ομάδα η οποία έχασε την κατηγορία. Γιατί? Γιατί? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο εγώ σαν Καρυπίδης να έχω απέναντί μου του χρόνου σαν μεγαλομέτοχος του Άρη την ομάδα του Ηρακλή? Και παίρνω τηλέφωνο τον άλλο μου εαυτό. Εγώ ο Ραπτόπουλος, τι θα έκανα? Εγώ λοιπόν αν ήμουν Καρυπίδης, αν ήμουν Καρυπίδης, θα έπαιρνα τηλέφωνο το φίλο μου τον Παπαθανασάκη και θα του έλεγα το εξής. Ρε εσύ Παπαθανασάκη, καινούριος είσαι στο χώρο, όπως καινούριος είμαι και εγώ. Βέβαια με ρίχνεις καμιά 15-20 χρόνια, εγώ είμαι πιο νέος από σένα, αλλά και οι δυο είμαστε νέοι στο κουρμπέτι, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι μας συμφέρει ρε Παπαθανασάκη? Εσύ είσαι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πολλά λεφτά, τίμιος είσαι, εργατικός είσαι, άνθρωπος του λαού είσαι. Λοιπόν, εγώ στα 36 μου είμαι κολοπετσωμένος, κάνω δουλειές, έχω εταιρείες, συνεργάζομαι με το εμπόριο, έχω δύο ομάδες, μια γάμα εθνική, μια αλφα, και παίζω και σε μια ομάδα ερασιτεχνικό σαν παίκτης. Μάλιστα. Τι θες φίλε μου Καρυπίδη, λέει ο ένας μου με αυτός τον άλλο. Κοίταξε να δεις τον Παπαθανασάκη, θα του λέγανε να πούμε. Εγώ τη Βέρεια του χρόνου θα την παρατήσω. Αντιδόκο. Αλλά δεν θέλω αντιδόκο Β' Εθνική. Καλά την πάω. Καλή ομαδούλα έχω. Δεν κινδυνεύω. Μάζεψα βαθμούς. Θα μαζέψω κι άλλους. Πολύ ωραία. Θέλω να σου δώσω το παιχνίδι, ρε Παπαθανασάκη, γιατί θέλω να σωθείς. Θέλω να σωθείς γιατί δεν σε θέλω του χρόνου αντίπαλό μου στη Β' Εθνική. Να σκοτωνόμαστε, ξέρω εγώ, 3-4 ομάδες να βγούμε δύο και να είμαστε και οι δύο από τη Θεσσαλονίκη να παλεύουμε για τις δύο θέσεις. Θέλω να σου δώσω το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ, θα πει ο άλλος με αυτός, ο Παπαθανασάκης, τον Καρυπίδη. Μετά θα κλείσω το τηλέφωνο και θα πω έκανα μια καλή πράξη. Σώνω αυτόν τον άνθρωπο την κατηγορία, σώνω και το δικό μου το τομάρι, γιατί άλλο μέγεθος να παίζω του χρόνου Άρης Καλονή στη Χαριλάου και άλλο να παίζω Άρης, ξέρω εγώ, Ηρακλής στο Καρτατζόγλιο και να μου πει η θύρα 10 δεν πατάς εδώ πέρα και τα λοιπά και να χάσω και το μάτς και να έχω θέματα και να έχω τον πελά μου να τραβιέμαι μαζί σου. Τελειώνει η μέρα, πάω κοιμάμαι ευχαριστημένος ο ένας, ευχαριστημένος και ο άλλος. Με πιάνουν όμως ίδια όλοι, με πιάνουν όμως ίδια όλοι το βράδυ και λέω 36 χρόνων άνθρωπος, έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω γιατί συμφέρει την ομάδα μου. Λέω εγώ ο Ραπτόπουλος και εγώ που έχω μετανσαρκωθεί σε Καρυπίδη. Κοιμάται λοιπόν ο Καρυπίδης, κοιμάται ο Καρυπίδης, κοιμάται ο πώς το λένε, ο Παπαθανασάκης το βράδυ να πούμε της επόμενης μέρας και μπαίνουν οι διαόλοι μέσα μου, μπαίνουν μέσα μου να πούμε οι βρικόλακες και λέω την έκανα τη δουλειά ρε γαμώτο Ραπτόπουλος, βρωμιάρης να πούμε, την έκανα μισή τη δουλειά. Δηλαδή τι? Το έκανα το σκηνικό, αλλά κάτι δεν με κολλάει καλά. Δεν με κολλάει ύπνος. Γι' αυτό σας έλεγα για τον ύπνο το πρωί που δεν με έπιανε ύπνος τον Ιούλιο.
Δηλαδή, μπαίνω στο σώμα του Καρυπίδη Σαραπτόπουλος, με πιάνουν οι διαόλοι και δεν με πιάνει ο ύπνος. Ο Παπαθασάκης κοιμάται, ροχαλίζει κιόλας, γιατί έτσι όπως το βλέπω θα είναι κανένας τύπος που θα ροχαλίσει πάρα πολύ. Δεν θες να τον έχεις γείτονα τον Παπαθασάκη. Η συνέχεια με αυτή τη μούρη, να πούμε, αποκλείεται να μην ροχαλίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ροχαλίζει σίγουρα. Και σκέφτομαι κάτι και τον παίρνω τηλέφωνο και τον ξαναξυπνάω, να πούμε. Τον λέω, ρε Θανάση, εγώ θέλω να σε βοηθήσω, αλλά να σε βοηθήσω να βοηθηθώ κι εγώ στην άλλη μου την ομάδα. Ναι, εσύ Καρυπίδη, τι έγινε, τι με ξυπνάς τα χαράματα. Θέλω να σου προτείνω και κάτι άλλο, ρε εσύ Παπαθανασάκη. Να την κάνουμε τη δουλειά, αλλά την κάναμε μισή. Τι θες, αγόρι μου, θα μου πει, παλικάρι μου, νεαρέ μου, φέρελπι παράγοντά μου, να μου πει. Πάμε διάλειμμα να σας πω τι θα τον έλεγα. Ας πούμε ότι είμαι εγώ με τον κόκκινο. Εγώ με ο... Να μην βάλουμε τα ονόματα του Παπαθανασάκη και του, πώς το λένε, του Καρυπίδη. Ότι μεταμορφωθήκαμε, ξέρω εγώ, σε πες ότι είναι ο κόκκινος, πως το λένε, παράγοντας στον Ηρακλή, και εγώ είμαι παράγοντας στον Άρη και στη Βέρεια. Λοιπόν, και τον παίρνω τον κόκκινο τηλέφωνο, πες ότι είναι ο κόκκινος, ας πούμε, να μην λέμε ότι είναι ο Παπαθανασάκης, είναι ο κόκκινος, και ο Ραπτόπουλος είμαι εγώ. Θέλουμε να κάνουμε βρωμιά, ο Ραπτόπουλος με τον κόκκινο, εγώ. Για τον πάρω τον κόκκινο και να τον πω, ρε κόκκινε, μάλλον θα με έπαιρνε ο κόκκινος, γιατί ο κόκκινος το μυαλό του λειτουργεί με ιδιοτέλεια. Φακρέ! Θα μου έλεγε, τι θες ρε εσύ γρήγορα, με ξυπνάς. Άντε να μην το ξυπνήσω εγώ. Να κάνω το σενάριο ότι με ξυπνάει ο άλλος. Ότι με ξυπνάει ο κόκκινος. Και γιατί δεν το κάνουμε 4-3 το μάτς, 2-4. Να με πει, ρε εσύ κόκκινα, να το πω, το μυαλό σου. Το μυαλό σου, να πούμε, κτλ. Καθαρίζω κι εγώ. Καθαρίζεις κι εσύ. Βάλ το μυαλό σου να δουλέψει, αλλά πρόσεχε. Μας παρακολουθεί εκεί. Κατέβαψα το κίνητο να σου τα πω κάτι δύο, να σε τάφος. Παίρνω τα αμάξι, κατεβαίνω και την κάνω τη δουλειά μου τον Γρηγόρη μου, τον φίλο μου τον κόκκινο. Και γιατί να μην την κάνω, γιατί να μην την κάνω, γιατί οι άλλοι να το κάνουν και να μην το κάνω εγώ. Και να παρακαλάω εγώ τώρα τον Αθηναίο, να παρακαλάω εγώ τον Αθηναίο, να παρακαλάω εγώ τον Χαμουτζή. Δώσε με και εμένα μπάρμπα. Γιατί να το κάνω, γιατί να το κάνω όταν εγώ ο νέος άνθρωπος, ο φέρελπης παράγων, έχω απέναντί μου τον Γρηγόρη τον κόκκινο. Πες ότι δεν έχει ο Παπαθανασάκης τον Ηρακλή, τον έχει ο κόκκινος. Και πες ότι τη Βέρεια και τον Άρη δεν την έχει ο Καρυπίδης, την έχω εγώ. Έχω τη Βέρεια και τον Άρη και ο κόκκινος έχει τον Ηρακλή. Γιατί να μην τον πάρω εγώ τηλέφωνο να του πω, πάρ το μάτς ρε χοντρέ, πάρ το μάτς. Να σωθείς, δεν σε θέλω στα πόδια μου του χρόνου. Ωραία η σκέψη σου, Φαλακρέ, πολύ ωραία. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Και πάω για ύπνο και χτυπάει το τηλέφωνο. Έλα, ο Γρηγόρης είμαι. Δεν μπορώ να το πω από το τηλέφωνο. Μου το έχει κάνει αυτό. Γιατί ρε Γρηγόρη? Μας παρακολουθεί η Κιπ. Σιγά ρε Γρηγόρη, ποιοι είμαστε? Ο Κιμ Φίλμπι είσαι, ρε. Ποιος νομίζει ότι είσαι? Ακούστε σου λέω. Έλα κάτω με τον Κόρδομα, θα σε περιμένω στο Ιώτη. Για μου λέει, να το κάνουμε 2-4. Όχι ρε, θα το πω. 4-6 θα το κάνουμε. Θα χτυπήσει άσχημα, Φαλακρέ. Το κάνουμε τότε 2-3 ρε κόκκινε. Λίγα τα λεφτά, Φαλακρέ. Φαντάζεσαι εμείς που κριτικάρουμε τους παράγοντες και τους σέρνουμε ένα κάρο, να πούμε, να ήμασταν εμείς που έχουμε τα μικρόφωνα, να ήμασταν εμείς παράγοντες. Τι θα κάναμε, ρε φίλε? Τι βρωμιές θα κάναμε εμείς? Εμείς που το παίζουμε καθαρή και αμερόληπτη, να πούμε. Να ήμασταν σε άλλο πόστο, όχι από αυτό του κριτή, αλλά του κρινόμενου. Γρηγοράκι μου, ανιδιοτελή μου άντρα. Λοιπόν, 9:55 κενό, μήνυμα 54-3-40. Βέβαια, αυτό το σκηνικό είναι ένα σενάριο της Φίνος Φίλιπς, το οποίο θα το ήθελα να το παίξω εγώ με τον κόκκινο. Θα γούσταρα να κάνω τέτοια πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να ήμουν ένας τέτοιος παράγων και να έχω την πέραση και την οξυδέρκεια και να είμαι μέσα στα πράγματα. Αλλά πού, εμείς εδώ θα πεθάνουμε στα μικρόφωνα? Φουκαριάριδες, θα πούμε. Τρισάθλοι και φτωχοί. Ραπ, καλημέρα, πού είσαι? Πού είναι ο γιατρός σήμερα? Ετοιμάστηκα για το δεύτερο εμφύλιο. Ο αναρχητής από την Ξάθιμη. Γεια σου, αναρχητή. Λοιπόν, Φαλακρέ, το Σεπτέμβρη, όταν ο Καρυπίδης σάρωνε στις μεταγραφές,
Μπούζος και Καρελάκης είχαν Άρη πρώτο θέμα. Τη Δευτέρα κοινή συνέντευξη τύπου Καρυπίδη στίχη μαν. Η Βέρεια θα σφάξει τον Ηρακλή που αν πέσει στη Β' Εθνική το γήπεδο θα έχει μόνο την αυτόνομη και θα είναι τελείως άδειο και θα είναι μεγάλη ξεφτύλα. Λέει ο 779, δεν ξέρω τι ομάδα είναι ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι ο άνθρωπος. Λοιπόν, θέλετε να μιλήσουμε τώρα για τον Μακ, ότι παρακαλάει ο ΠΑΟΚ σαν το χαϊβάνι να τον ανανέσει το συμβόλαιο. Μην πάει και ο Μακ και τι να κάνει εσείς. Να πάρει με τη Σλοβενία, πώς τη λένε, το Euro. Θα μου πεις εδώ το πήρε ο Δέλλας center back με την Ελλάδα. Αυτά τα πράγματα γίνονται κάθε 120 χρόνια όμως. Θα πέσουμε τώρα στο 121ο χρόνο. Λέει παρακαλάει ο ΠΑΟΚ το ΜΑΚ και βγαίνει ο μάνατζερ του ΜΑΚ και λέει θα ρίξει και είναι να πούμε ο Αλέξης Μινωτής και η Αντιγόνη Βαλάκου να πούμε, ναι, και ο Δημήτρης Χόρν στην Επίδαυρο να πούμε. Και λέει, ναι, ξέρετε κάτι, ναι, εμείς ο ΠΑΟΚ πρώτα απ' όλα, αλλά κατά τα άλλα να πούμε οπωσδήποτε θα υπάρχουν και άλλες ομάδες για το ΜΑΚ. Βέβαια, τον κάνανε μάγκα το ΜΑΚ στο 3-5-2, τον χώσα στην περιοχή εκεί με τον Μπερμπάντοφ ή τον Κλάους αναντικατάστατος, ανέβηκε και όλα στο παλικάρι και τα λοιπά, έκανε και δύο γκολ με την αυτή, ανέβηκαν οι μετοχές του και ψάχνει ο ΠΑΟΚ, ο Μπούφος, στο ανέβασμα λέει του ΜΑΚ, τώρα λέει να τον κάνει. Όχι ρε, άστονα. Άστονα μετά το καλοκαίρι. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι ο ΜΑΚ με την Εθνική θα κάνει παπάδες? Δηλαδή δεν μπορείς διορατικότητα να έχεις, αλλά να πάρεις και ένα ρίσκο και να πεις ξέρεις κάτι, θα τον κάνω ένα συμβόλαιο, τώρα τον έχω στα χέρια να τον πουλήσω, γιατί τον πιστεύω. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ δεν τον πιστεύω και πολύ τον ΜΑΚ ότι θα τρελαθούν οι μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό να πάρουν ένα παίκτη σαν Φορ, ο οποίος στις 6 ευκαιρίες θα κάνει τη μία γκολ και θα εκνευρίσει τις άλλες 5 το υπόλοιπο κοινό. Και στις ομάδες γενικότερα, σπάνια θα κάνεις 10 ευκαιρίες για να κάνει ο ΜΑΚ το ένα γκολ. Σπάνια. Και οι ομάδες οι υπόλοιπες μπορεί να βάλουν το ΜΑΚ αριστερό εξτρέμ, όπως πέρσι. Και ο ΜΑΚ σου ήταν σαν το κοριτσάκι. Και ό,τι έκανε από γκολ το έκανε έξω από την περιοχή. Εγώ δεν τα ξεχνάω αυτά που λέω. Προσέχω πάρα πολύ καλά τι λέω. Κάτσε, φιλαράκι. Με σένα τι θα κάνουμε. Έμαθα εδώ και 1,5 χρόνο ότι τα έχεις σπάσει. Είσαι σπασμένος. Αλλά το ρεπορτάζ το δικό μου θα βγει μετά από 1,5 χρόνο, όταν και θα βγει ο μάνατζερ του Κάτσε και θα πει ότι δεν μπορούμε να τα βρούμε με τον ΠΑΟΚ, είναι η χαμηλή προσφορά. Γύρω στα 4 εκατοστάρικα ζητάει ο Κάτσε για να ανανεώσει το συμβόλαιό του και να μείνει στον ΠΑΟΚ. Είναι πολλά. 9,55 και ενώ μήνυμα 54,340. Θεωρείται πολλά τα 400 χιλιάρικα το χρόνο που ζητάει ο Κάτσε με τον μάνατζερ του για να επεκτείνουν το συμβόλαιό του στον ΠΑΟΚ? Όταν ένα καλό συμβόλαιο κυμαίνεται μεταξύ 500 και 700 χιλιάδων ευρώ. Δηλαδή, πιστεύετε ότι αξίζει ο ΜΑΚ, συγγνώμη, πιστεύετε ότι αξίζει ο Κάτσε τα 400 χιλιάρικα που ζητάει αυτός και ο μάνατζερ του? Δεν ξέρω. 9,55 και όταν ανοίξουμε τις γραμμές κενό στο 54,340. 9,55, αν πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει τα 400 το χρόνο στον Κάτσε. Και αν δεν πρέπει και δεν είναι τίποτα το σοβαρό μέσω αμυντικά, ο Κάτσε να πάρει το παλικάρι και να αναζητήσει αλλού την τύχη του. Στη σέρια Α, στη σέρια Β, ξέρω, στα Σκόπια, στα Τίρανα, στην Β Γερμανία, στην Α Γερμανία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πείτε τι γνώμη έχετε ποδοσφαιρικά για τον Κάτσε. Εγώ ανοίγω τις γραμμές και είναι ένα σοβαρό κομμάτι το οποίο κάποιοι λένε, δεν λέμε ποιος Κάτσε να πούμε, να πούμε. Άλλοι λένε ότι στο μεσοαμυντικό κομμάτι του ΠΑΟΚ, αν πάρει ρόλους, στους δεύτερους είμαι εγώ, δηλαδή αν πάρει ρόλους ο Κάτσε μεσοαμυντικά σοβαρούς, μπορεί να σβήσει μεγάλους παίχτες, μπορεί να σβήσει μεγάλους παίχτες, ιδιαίτερα τα δεκάρια του αντιπάλου, ο οποίος έρχεται να παίξει πίσω από το center for σε 4-2-3-1. Καλός ντουμπλαδόρος πλαϊνά, στα πλαϊνά μαρκαρίσματα. Στην καλή μεριά του αντιπάλου να πεις Κάτσε, θα έχεις διπλό ρόλο αμυντικό μόνο. Θα πιάσεις το δεκάρι του αντιπάλου και τη στιγμή που το δεκάρι θα φύγει από το πεδίο βολής και θα είναι αλλού και τα λοιπά μακριά, μπορείς να ντουμπλάρεις στην πλευρά την να κάνεις δύο ρόλους, την πλευρά την αδύνατη και το δεκάρι επάνω. Θα μου πεις μπορεί να το κάνει.
Βέβαια, στις συνθήκες του παιχνιδιού μπορεί να το κάνει. Να έχει δύο ρόλους. Διπλά, ένα ρόλο, ξέρω εγώ, το δεκάρι κοντά. Όταν πάει το δεκάρι προς τα πλάγια, μαζί και εσύ να ντουμπλάρετε. Λοιπόν, δεν τον αφήνεις δηλαδή στην περιοχή ευθύνης στην επίθεση, στην άμυνα τη δική σου. Όπου και να πάει. Από την πάρει την μπάλα 10 μέτρα από το κέντρο, μπαπ, ανεβαίνεις και τον κολλάς. Βδέλα. Παίρνεις την μπάλα, τη δίνεις την πρώτη πάσα στον Μπέλκα, ας πούμε. Αυτή την εντολή έχεις. Και δεν θα ακολουθείς εσύ, θα ακολουθήσει ο μπάκο ένας, ο μπάκο άλλος, το δεκάρι και τα δύο φόρες. Ή θα μείνεις πίσω. Μπορεί να βγει ένα στόπερ. Όταν χάνουμε, είμαστε 0-0. Εσύ θα μείνεις πίσω. Να του πει. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να το πάρει. Κάποιοι λένε ότι είναι Klein Mein. Ένα εργατάκο, ένα τσουρουκά. Λένε για τον Κάτσε. Δίστανται οι απόψεις. Λοιπόν, κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Το Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός 4-6 το 98, τι ήταν, λέει. Ένα μάτς που έληξε 4-6. Τι ήταν. Εγώ θα σου πω τι ήταν. Εγώ σου λέω τι θα έκανα αν είχα μια ομάδα σαν τον Άρη και τη Βέρεια και μια ομάδα σαν τον Ηρακλή την είχε ο Κόκκινος. Σου λέω τι θα έκανα εγώ. Δεν σου λέω θα γίνει, δεν θα γίνει. Σου λέω εγώ τι θα έκανα. Σαν Ραπτόπουλος θα έπαιρνα τον Κόκκινο και τον έλεγα σου δίνω το μάτς γιατί δεν σε θέλω στη Β' Εθνική του χρόνου με τον Άρη. Θα με έπαιρνε μετά ο Κόκκινος πιθανό και θα μου έλεγε πόσο να το βγάλουμε. Εντάξει. Μετά σα λέω ιστορίες. Τι ήταν το ένα μάτς και τι είναι το αντάλλο. Ο εισαγγελέας να σα το πει. Εγώ δεν λέω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Θέλω οπωσδήποτε άποψη για κάτσε ποδοσφαιρική. Μην βγει κανένα Χρυσαυγίτης και μου πει ουτσεκά, μουτσεκά και ουτσενά, μουτσεκά. Δεν γουστάρω να με μιλήσετε για τον Κάτσε όσον αφορά το κομμάτι το άλλο. Το εθνικό κομμάτι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι γίνεται. Τι να γίνεται. Άμα γίνει κάτι καλό, δεν θα ακουστεί. Το κακό θα ακουστεί πρώτο. Ναι. Είμαι εγώ που πήρα χθες και μιλούσαμε για το 3-5-2 που θα παίξει ο ΠΑΟΚ στην αρχή. Ναι. Χθες. Θυμάσαι. Που ναι. Κάναμε μια συζήτηση. Θυμάμαι. Λοιπόν, είδες. Επαληθεύτηκα σήμερα. 3-5-2 θα παίξει με Τζιόλι πίσω. Με Τζιόλι στόπερ. Είδες. Που σου λέγα. Είναι το λογικό για να πάω να πάρει και το μάτ, έτσι. Να βγει και over, να βγει και goal-goal, να βγουν και όλα. Να κάνω μια πρόβλεψη. Κάνε. Εγώ λέω 2-1. Ναι. Άκουμε λίγο. Ποιος παίζει διαιτητής, ξέρεις. Ο Δημητρόπουλος, νομίζω. Ο Σιδηρόπουλος. Ο Σιδηρόπουλος, ο Σιδηρόπουλος. Γιατί οι παοξίδες ρεπόρτερ σήμερα δεν γράψαν τίποτα πριν το μάτς για το Σιδηρόπουλο. Να πούνε αυτό. Γιατί να γράψουν, αφού ο Θεσσαλονικιός δεν είναι, από εδώ δεν είναι. Φίλος του Ζαγοράκη. Είναι. Εντάξει. Να υποψιαστώ ότι θα κόψουν 2-3 καλές επιθέσεις του Πανετολικού. Ότι αγίνει κανένα πέναλτι για να του το δώσουν. Άμα αργήσει λίγο ο Τζιόλης κάπου εκεί και κάνει, κόψει και κάνει και κάνει πέναλτι, κάνει τέτοιο, μπορεί και να μην το δώσει. Να φανταστώ το Ματζουράκι να διαμαρτύρεται μετά το τέλος του μάτς. Μπορεί. Θα γουστάρει. Θα γουστάρει. Όχι, δεν θα το γουστάρω. Εγώ θέλω να πάω τους βαθμούς. Τώρα όπως και να τους πάρω, θα τους πάρω. Δεν σε νοιάζεσαι. Όχι. Αν τους πάρεις και πλησιάζεις λοιπόν το δεύτερο, ας πούμε, με κάλπικο τρόπο. Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος μου. Εγώ θα μπει λίγο. Οπότε ή τους πάρω με τη διαιτησία, τους πάρω παίζοντας μπάλα για όλο 5 γκολ. Ναι. Ίδιο μου κάνει. Όπως κάνει ο Ολυμπιακός δηλαδή. Ακριβώς. Το λέγαμε και χθες αυτά. Άρα μην το βρίζουμε τον Ολυμπιακό. Όχι. Τον Ολυμπιακό βρίζουμε για άλλα πράγματα. Δεν βρίζουμε για αυτά. Λοιπόν, τώρα για τον Κάτσε, ό,τι έλεγε. Για τον Κάτσε, ναι. Λοιπόν, ο Κάτσε είναι στο κέντρο του ΠΑΟΚ είναι ο καλύτερος παίκτης. Έτσι. Και ντουμπλάρει και τρέχει και μαρκάρει και σουτάρει και βάζει γκολ και πατάει και περιοχή. Οπότε. Και κάνει και τρίπλες, γυρίζει και πέναλτι, τα κάνει όλα. Με πόσα αμείβεται τώρα, αμείβεται με 50 χιλιάρικα. 80-90, δεν ξέρω. Είναι για 100 χιλιάρικα. Ναι. Και για ποιο λόγο να παίρνει αυτός 400 χιλιάρικα να ζητάει και να μην ζητάει, ας πούμε, 500 χιλιάρικα, ενώ ο Σάμπου παίρνει 700. Ναι, λέω ότι δεν θέλει 700 που παίρνει ο Σάμπο, θέλει 400 όμως. Λίγα είναι και πάλι γι' αυτό, Άννα. Εγώ σου λέω ότι είναι λίγα. Καταλαβαίνεις. Ότι ζητάει και λίγα. Άρα δηλαδή θα πρέπει να του στήσουν τη δουλειά, ωραία, 400. Μάλιστα. Πλάκα κάνεις. 1-0 ο Κάτσε με 400. Ναι. Ναι, εννοείται. Πλάκα κάνεις.
Τι, τζάμπα πράγμα είναι. Πού θα βρεις άλλον τέτοιον παίχτη σε νεαρή ηλικία με 300 χιλιάρικα. Δικό σου παίχτη από τα φλάχνα να σου τρέχει όλο το παιχνίδι, να σου βγάλει τα πνευμόνια, να τον βρίζει η κερκίδα και να παίρνει 300 χιλιάρικα μόνο. Η κερκίδα το βρίζουν για άλλους λόγους. Όλοι. Για ποδοσφαιρικούς. Ναι. Και για ποδοσφαιρικούς. Εγώ έχω τύχει στο προποντήτικο που πάω και βλέπω τον αγώνα, ας πούμε, να τον βρίζουν και σε ένα συγκεκριμένο λόγο. Που κάνει λάθος πάση, ας πούμε. Δεν βλέπουν ότι όλοι οι άλλοι δεν κάνουν σωστές πάσες, μόνο κάτσε τους στέγη, ας πούμε. Μάλιστα. Ναι. Και για τον Μακ, εγώ πιστεύω αυτό που λες, ότι δεν θα κάνει πολλά στο Μουντιάλ, εντάξει. Ας τον Άγγελε να ξεφτυλιστεί στο Μουντιάλ. Να έρθει με τα σενέρα, ρε, που θα πάει, ρε, ο Μακ, ρε, κορόιδα, ρε. Αυτός ο Άρνεσεν ψηλός είναι, κοντός είναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή το μυαλό του δεν δουλεύει, ρε. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως τον Μάστα τον έκανα συμβόλαιο μετά το Πάσχα. 100% τον έκανα. Μετά το Μουντιάλ. Μετά το Μουντιάλ. Θα είχα προτεραιότητα πρώτα απ' όλα να δέσω τον κάτι μέχρι το χειμώνα. Να τον έχω δικό μου. Και από εκεί και πέρα τον Μακ βλέπουμε. Ο Μακ όμως. Καλή κίνηση έκανε με τον Κωνσταντινίδη που τον ανανέωσε. Ναι. Εντάξει. Μικρός είναι, φέλπης είναι. Ναι. Δεξί μπακ δεν έχουμε και πολλά. Γρήγορος είναι. Ταχυδυναμικός είναι. Ναι, ναι. Μαζί με το Κίτσο θα κάνουν. Εντάξει, τραυματίζεται λίγο επιπόλαια. Ναι. Με πολλές θλάσεις. Είναι θλασσάκια σαν το Χαρίση να πούμε. Είναι και αυτός. Αλλά εντάξει, αυτό πιστεύω να το διορθώσει κάποια στιγμή καθώς μεγαλώνει. Τα λέμε. Έγινε. Να δώσω χαιρετίσματα ένα ηχολήπτη του Αθλητικού Μετρόπολης, ο οποίος είναι ένα ήσυχο παιδί, εξαιρετικό παιδί και φίλος του ψαρέματος. Ο Εμίλιος Γαβριλίδης ψαρεύει στην επανομή με ένα φίλο του και ακούει Μετρόπολης και θα ακούσουν και οι Χιλιτίδη μετά. Φέρτε καμιά μουρμούρα και σε εμάς. Καλημέρα! Ναι. Καλημέρα στις πιο φαλακρές ταξιαρχίες του πλανήτη Γη. Έλα. Εδώ Καρλίτο. Έλα Καρλίτο, τι κάνεις. Τι έγινε ρε Κωστή, καλά είσαι. Ο Τζερόνιμος με στέλνει μήνυμα. Ο Παοξής. Ναι. Τι λέει το φιλαράκι μου ο Τζερόνιμο. Για τον Γκάτσε λέει να πάει να βρει την τύχη του. Με 4 κατοστάρικα παίρνω λέει 4 χαρίσιδες. Πάρ' τους στο ταξί να σε κουβαλάνε, άμα μείνεις από την μπαταρία τους χαρίσιδες, απαντώ εγώ. Όσο για την κομπίνα λέει με τον κόκκινο, δεν θα μπορούσατε να το κάνετε 3-4, γιατί δεν έχει σημασία λέει, αν πετύχει η κομπίνα, αλλά αν θα μπορούσες να το έχεις κρυφό. Και ο κόκκινος δεν θα μπορούσε να το κρατήσει κρυφό. Το Τζεράνιμο το παλιόσκυλο. Για λέγε. Λοιπόν, ναι. Άκουσε λίγο φεγγό. Ναι. Έβαλες τώρα το θέμα Κάτσε και Μακ. Ναι. Εμένα επειδή μου αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο δεν θα ασχοληθώ με τον Κάτσε. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό χαφάκι και μαρκάρι. Τον ναι. Αφήνω τον Κάτσε. Πάει ο Κάτσε. Τώρα τι λεφτά θα πάρει και τι θα κάνει δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω τα γκολ να δω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τα γκολ μπορεί να βγουν και από εκεί, αλλά πώς θα βγουν τα γκολ. Δεν είναι μόνο ο Κάτσε. Εγώ πάω στο θέμα του Μακ τώρα. Είναι για δυνατόν... το Μακ, για το Μακ λέω κι εγώ. Πάμε στα γκολ. Ναι. Πρόσεξε με τώρα. Είναι δυνατόν να κάνουν τριετές συμβόλαιο στο Τζιόλι επειδή είναι μέσα η κλίκα. Ναι. Ξέρεις ποια είναι η κλίκα. Και να με ενοχλεί τώρα εμένα άμα έρθει ο Κάκος στον Πάκο και καλώς να έρθει. Εγώ το γουστάρω τον Κάκο γιατί το βλέπω σε διαιτητή. Ναι. Εδώ δεν με ενοχλεί που έχω μέσα σε αγοράκιδες και γκαγκάτσιδες. Θα με ενοχλήσει ο Κάκος. Πάμε από εκεί. Ναι. Πιάνεις το Μακ, τον κάνεις τριετές συμβόλαιο τώρα μαζί με τον Τούντορ. Όπως αυτή η ομάδα πρέπει να δέσει με αυτά τα παιχτράκια γιατί δύο καλές μονάδες έχει μέσα αυτή τη στιγμή η ομάδα. Ναι. Και αυτά τα παιδιά δεν τα αφήνουν να παίξουν μπάλα. Είναι ο Μακ ναι. και ο Ροντρίγκες. Είναι. Για μένα το ποδόσφαιρο είναι οι μπάντες, είναι τα εξτρέμ. Από εκεί πέρα βγαίνουν οι φάσεις, από εκεί πέρα μπαίνουν τα γκολ. Και θα σου πω και κάτι άλλο τώρα. Ο εξτρέμ Μακ δεν με συγκινεί, με συγκινεί ο δεύτερος φόρ στο 3-5-2. Ναι, χώνεται μέσα. Χώνεται και μέσα. Ναι. Εντάξει, αν θυμάσαι ο Στοχ δεν πατούσε περιοχή, έβγαινε τρίπλαρ και βαρούσε από έξω. Σου τα απ' έξω πάντα, ναι. Μπράβο. Ναι, ναι. Δυνατός, πολύ ωραίος εκείνος ο Κοντούλης ο Στοχ. Φεύγουμε τώρα, πάμε στο άλλο. Για τα συμβόλαια. Ναι. Το μεγαλύτερο παλτό που πέρασε ποτέ σαν σεντερφόρο από τον Πάοκ, ο Αθανασιάδης. Θυμάσαι πριν από 2 χρόνια που έγινε ο μεγαλύτερος ντόρος ότι παίρνει 150 χιλιάρικα και ζητούσε 1 εκατομμύριο. Ναι. Λοιπόν, ο Μήτρογλου που έβγαζε μάτια πριν 2 χρόνια στον κόκκινο βρικόλακα, ναι. πήγε ο μανατζέρ του στο Μαρινάκι και του είπε θα το δώσεις το παιδί από 150 χιλιάρικα 800, όχι 1 εκατομμύριο, πρόσεξε. 800 είχε ζητήσει ο μανατζέρ του. Ναι. Δεν λέω το όνομά του, τον ξέρεις. Ναι. Ο Μαρινάκης ξέρεις το απάντησε. Αν θα μου βγάλει 25 γκολ και βγει πρώτο σκόρερ θα το πάρει το 1 εκατομμύριο. Ναι. Το έκανε. Ναι. Το έκανε. Πού πας εσύ τώρα και κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο κύριε Κλάους και έρχεσαι εδώ πέρα και 6-7 μήνες ασχολούμασταν άμα θα φύγει ο Κλάους
Άμα θα μείνει ο Κλάους, αν θα πάρει τα λεφτά του ο Κλάους, πού είναι ο Κλάους, παίζει μπαλά. Φέτος όχι. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Κάθεσαι και μου λες μετά Ριγκάρντο Κώστα. Α, τζάμπα τα λεφτά. Μπερμπάτοφ, θα παίξει μπάλα αυτός. Θα κάτσει και του χρόνου, θα με θυμάσαι. Θα παίξει μπάλα. Να σε πάω πού, στον Κάτσε. Αυτό το παιδί παίζει μπάλα. Αυτός να το πάρει το 1 εκατομμύριο ο Κάτσε. Που σου είπα, δεν με ενδιαφέρουν να τα χάθε εμένα. Με ενδιαφέρει ένα καλό center back, με ενδιαφέρει ένα δεκάρι και οι μπάντες. Δηλαδή με ενδιαφέρει το νούμερο 5, το νούμερο 10, το 7 και το 11. Εγώ έτσι έμαθα ποδόσφαιρο. Και τα ξέρω πολύ καλά τα γράμματα. Τώρα να βγαίνει ο καθένας και να λέει ο Σάμπο, ο Μάμπο, ο Έτσι, ο Όλσεν και... Εντάξει, αφήστε να τα δούμε τα παιδιά. Και ο Άρνεσεν το βλέπω κάθε μέρα κάτω στην παραλία. Πάει, περπατάει, ναι. Περπατάει, τρέχει με το, πώς το λένε αυτό, το, που μετράει τους φυγμούς της καρδιάς και μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Και είναι πόσο χρονό? 59. 59-60 χρονών, μια χαρά είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε εκεί πέρα στη Μικράς Ασίας, γιατί μας έχετε τρελάνει, έχουν γυρίσει τα μυαλά μας, μας έχετε κάνει να μην πατάμε ούτε έξω από την Τούμπα. Μας κοροϊδεύει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος γελάει με τον ΠΑΟΚ και ντρέπομαι που το λέω. Γυρνώ πάλι μπροστά. Το θέμα του Μάκη είναι αυτό. Τώρα τριετές συμβόλαιο, πόσα θες αγόρι μου, 1,5 εκατομμύριο. Πάρτα γιατί θα παίξει μπάλα αυτό το παιδί. Τώρα έστρωσε στην ομάδα. Τώρα έμαθε την ομάδα, τώρα έμαθε τα αποδυτήρια. Μαζί με τον Τούντορ, τριετές συμβόλαιο. Και τον Άρενς εμφυνικά. Φυσικά και τον Κάκο, να το φέρετε στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Κάκος θα βοηθήσει για το θέμα της ΚΕΔ. Άντε ξυπνήστε. Και χίλιες φορές θα γίνω βρωμιάρης και να πάρω ένα βρώμικο πρωτάθλημα, να σφυράω και να το πάρω. Μπας και ταρακονουθούν εκεί πέρα κάτω οι πράσινοι και οι κόκκινοι και οι κίτρινοι, να καταλάβουν πόσο κακό με έχουν κάνει εμένα και όλη την πόλη μου γενικά. Να το πάρω βρώμικα το πρωτάθλημα και ο Κάκος να έρθει τώρα, γιατί είναι με το ένα πόδι εδώ. Αλλά μούκα δεν το λέει κανένας. Μου λες τώρα, οι οπαδοί γιατί δεν τον θέλουν, λες? Δεν τον θέλουν οι οπαδοί γιατί, να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Ένα μάτς ήταν ο Κάκος που σφύριξε, γιατί είναι βάζελος αυτός, δεν μας ενδιαφέρει. Ένα μάτς ήταν το 2007, αν θυμάμαι σωστά, γιατί το 8 αποσύρθηκα εγώ από τα γήπεδα, εγώ προσωπικά. Ο Κάκος πότε σφύριξε τον ΠΑΟΚ ανάποδα? Να βγει ακροατής να μου πει πότε έσφαξε ο Κάκος τον ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι εγώ. Ούτε εγώ θυμάμαι. Ένα μάτς ήταν με τον Παναθηναϊκό. Με το Σιμάο. Με το ναι. Εκείνο, μπράβο, εκείνη, αυτή και η κόκκινη κάρτα του Γκαρσία. Μάλιστα. Το 9. Το 9. Αυτό. Το 9, το 9. Και μετά τέλος ο Κάκος. Και το 10 το πήρε ο Παναθηναϊκός. Όποτε αλλάζουν οι κυβερνήσεις, ο Παναθηναϊκός παίρνει πρωτάθλημα. Ναι. Αυτά να τα βλέπουν εδώ πέρα πάνω και να ξυπνήσουν, γιατί δεν ασχολούμε καν με το ελληνικό πρωτάθλημα. Ποτέ. Ποτέ. Από το 2008 που ξύπνησα, δεν ασχολούμαι με αυτούς. Τους πειράζει ο Κάκος. Εδώ έχω καγκάτσι ρε μες στο ΠΑΟΚ. Έχω ζαγοράκι ρε. Και να με πειράξει ο Κάκος. Μάλιστα. Λοιπόν κύριε Μπρους Γουίλης, καλό βράδυ. Επόμενη γραμμή, καλημέρα, ναι. Γεια σας κύριε. Έλα φίλε. Τι θα γίνει τώρα, θα μιλήσουμε? Ναι, έλα ραπ. Άντε, για. Επειδή Μίκο Γιάννης όχι μέτρος στη σειρά, γι' αυτό άργησα να απαντήσω. Εγώ. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Δάξα από Γερμανία είμαι. Καλώς τώρα. Με αφορμή το χθεσινό τηλέφωνο με τον Ερακλειδέα παίρνω, ναι, που ασχολήθηκε με τον μπασκετικό Άρη. Ναι. Εγώ μπασκετικός δεν ήμουν ποτέ, δεν υπήρξα δηλαδή. Κοίτα, η ομιλία σου και το παχύ σίγμα δεν με προτρέπει να φανταστώ ότι είσαι μπασκετικός άνθρωπος. Μάλιστα. Δεν υπήρξα ποτέ. Ναι. Απλά διάβαζα λίγο σαν Αριανός που είμαι, τέλος πάντων. Το Σαμαρά Δέλτα, Χρήστος Δέλτα, ναι. Εγώ θα σε βάλω ένα μικρό κουιζάκι. Ναι. Θέλω να μου πεις τι κοινό έχει ο ερασιτέχνης Ηρακλής, ναι, με τις μεσογειακές φώκες. Τι κοινό? Καταρχήν κλείσε αυτό που ακούγεται δίπλα και για να πούμε. Ναι, ναι, να χαμηλώσω λίγο το ίντερνετ, συγγνώμη. Το κλείσες? Ναι, ναι, τελείως, τελείως. Ξανακάνω το ερώτημα, ξανακάνω το ερώτημα. Τι σχέση έχει ο ερασιτέχνης Ηρακλής με... Με τις μεσογειακές φώκες. Αυτές τι διαφορά έχουν με τις άλλες φώκες? Μεγάλη διαφορά. Για πες μου να μάθω, για πες μου να μάθω. Είναι είδος προς εξαφάνιση. Α, μάλιστα. Καταλαβαίνεις, οι μεσογειακές φώκες, καθώς και ο Ηρακλής. Ναι. Που δεν θέλω να τον κατονομάσω όπως είναι η πραγματική του ονομασία σήμερα. Γι' αυτό όποτε βρεις χρόνο, ναι, χάρισε τους ένα τραγουδάκι από το Βάξ. Σβήστε με από το χάρτη. Σ' αγαπώ, καλό βράδυ. Ο βαρύ τραγουδί, είμαι για κρεμάλα που λέει. Είμαι για κρεμάλα. Επόμενη γραμμή, μάλιστα. Ανοιχτές οι γραμμές. Ναι. Έλα, φίλε.
Εγώ μιλάω. Πώς το πες? Εγώ μιλάω όλο. Όχι, ναι, εσύ μιλάς. Λοιπόν, κοίτα ένας παοξής. Ναι. Και ένας αργιανός. Ναι. Πάνε σε ένα γήπεδο, βρίσκουν μια μπάλα. Παίρνει ο παοξής την μπάλα, την πάει στο καφενείο του χωριού, λέει, του καφετζή του λέει, φέρε μας, του λέει, τέσσερα μαχαίρια, λέει, και τέσσερα πυρούνια. Λέει, τι τα κάνεις, ρε. Ναι, να τη φάω. Λέει, καρπούζι είναι αυτό, το σφάξουμε, λέει. Ο παοξής το είπε. Ο παοξής. Ναι. Με την επόμενη μέρα πάει ένας αργιανός, βρίσκει μια μπάλα, κάποιος του είπε ότι είναι μπόμπα. Παίρνει ο αργιανός την μπάλα, την πάει στην αστυνομία, λέει στην αστυνομία, λέει, ο Σίξης την αυτή είναι βόμβα, λέει. Είπε αργιανός, ναι. Αν το κατάλαβες, τόσο σχέσεις έχουν αυτοί οι άνθρωποι με την μπάλα. Εσείς τι ομάδα είστε? Ηρακλάρα. Εσείς έχετε? Όχι. Εσείς λέω έχετε σχέση καλή με την μπάλα. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε. Έχετε καλύτερη σχέση με την μπάλα με τους, από τους παοξίδες και τους αργιανούς? Εμείς την μπάλα δεν βλέπουμε μπάλα. Οι άλλοι τη βλέπουν καρπούζι και οι άλλοι τη βλέπουν βόμβα. Λοιπόν. Και όσο και τον κύριο που είπε προηγουμένως. Δεν τον ξέρω τον κύριο. Εντάξει, δεν μπορεί να το ξέρεις. Λοιπόν. Ναι. Όταν θα μάθει τι θα πει η Ηρακλής. Τι θα πει? Τότε θα ξαναπιάσει το στόμα του στον Ηρακλή. Εντάξει, κριτική κάνουμε. Ρε. Μην παρεξηγέσαι κι εσύ τώρα, είπε για τον Ηρακλή. Όχι, δεν παρεξηγέμαι, ρε Κωστή. Μην παρεξηγέσαι. Όχι, μου. Εντάξει, τώρα μην τα παίρνει βαρέω να πούμε τώρα, είπε για τον Ηρακλή. Να πούμε, εντάξει, είπε για τον Ηρακλή. Εντάξει. Τώρα εσύ τώρα το Βέλιο τον πουλήσουμε? Το Βέλιο όχι, όχι. Όχι. Τον Κολοβά τον πάρουμε? Τι να τον κάνουμε, να τον κάνουμε τι? Να ενισχύσουμε τη μεσοεπιθετική μας γραμμή. Έχουμε παιχτάκια σαν το Κολοβό μέσα στον Ηρακλή. Γιαννιώτα να τον πάρουμε? Του Γιαννιώτα ναι. Ναι, αλλά όμως θα τον πάρουμε από τον Ολυμπιακό. Εμείς είμαστε περήφανοι, αυτόνομοι. Κοιτάξτε, Κωστή. Ναι. Τις προάλλες έλεγες, παιδί, καρφωμένος εδώ στο Ράδιο Μητροπολής. Ναι, τι είπα εγώ. Ήρες και είπες ότι θα φιλήσουμε δαχτυλίδι για να πάρουμε τον Κολοβό ή τον... Εάν τους πάρετε, ναι, αυτό είπα, ναι. Εάν δεν τους πάρετε, όμως δεν μπορείτε να το φιλήσετε. Γιατί δεν μπορούμε να τον αγοράσουμε, ρε Κωστή, και δεν και καλά φιλήσουμε δαχτυλίδι. Πώς θα τον αγοράσετε? Γιατί δεν έχουμε λεφτά. Πού είναι? Πού είναι? Πού είναι? Έλα, ρε Κωστή, εδώ. Είναι δυνατόν ο Πάγο να δίνει ένα εκατομμύριο στον Κάτε και ο Ηρακλής δεν μπορεί να πάρει τον Κολοβό με 200 χιλιάρικα από τον Ολυμπιακό? 200 χιλιάρικα. Μάλιστα. Γιατί πώς θα βγει παραπάνω? Δηλαδή θα αγοράσεις παίκτη από τον Ολυμπιακό εσύ? Μάλιστα. Τι θα κάνει? Δηλαδή από αλλού δεν μπορεί να αγοράσεις παίκτη. Πρέπει να αγοράσεις από τον Ολυμπιακό. Γιατί έχει ένα παιδί να μην αγοράσουμε από τον Ολυμπιακό? Δηλαδή του λες και του λες σε 20 πανελειμμένα. Ναι. Και σε κάποια στιγμή, όσο συμφωνώ μαζί σου, ναι. Αυτό που είπες για τον Κολοβό και για το άλλο, ναι. ένα παιδί. Τον Μπέν. Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν είναι άκλης, δεν μπορεί να... Δηλαδή, θα πας να αγοράσεις τραυματία παίκτη από τον Ολυμπιακό, δηλαδή. Ορίστε. Θα πας να αγοράσεις, λέω. Παίκτη, λέω, από τον Ολυμπιακό, λέω, χαλασμένο. Δηλαδή, θα πας σε ένα αυτό, πώς το λένε, μαγαζί που πουλάει αυτοκίνητα. Και θα πάρα πάρει το τρακαρισμένο να πούμε. Γιατί να το πάρει? Μου λες, γιατί ο Βερμπάτοφ τι είναι? Τρακαρισμένος δεν είναι? Μωρέ, σας ήπειρε, αλλά εδώ μιλάμε για σένα τώρα. Ναι. Όχι, θα βάλουμε, ναι, και μιλάμε για τον Ηρακλή και μιλάμε για τον Πάουκ. Ο Βερμπάτοφ τραυματισμένος δεν είναι? Ο Βερμπάτοφ είναι παλέμαχος, ρε φίλε. Το έχω πει. Ένα σαράβαλο και μισό είναι, μωρέ, τι είναι? Τι είπα εγώ, τι είναι? Ο Μπολτ, σαράβαλο. Και ο Γκέκα σαράβαλο είναι. 35 στα 36. Σαράβαλο είναι. Τώρα διαβάζει την άλλη μέρα, πρώτη σελίδα ο Γκέκα στον ΠΑΟΚ. Άστε. Τα λέμε, Ηρακλήδια, φιλιά. Τα λέμε. Γεια χαρά. Βέβαια. Πιάσατε κανένα ψάρι, ρε κοπρόσκυλα και η Εμίλια. Στην επανομή πήγαν 2 ώρα πάει πιάνω σε ψάρια. Ρε. Καλημέρα, κύριε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούγομαι. Βέβαια. Ο Γάβρος από την Ερυθρόλευκη Τούμπα. Κούμπα. Ναι. Ναι, αλλά λοιπόν, θα φας τραμπούκο και θα φταίω εγώ μετά να μου είμαι. Λοιπόν, θα σε κάνω μια-δύο ερωτήσεις και θα σε πω και για τον Κάτσε που μου είπες. Ναι. Που ρώτησες πριν. Εγώ πιστεύω ότι ο Κάτσε είναι πολύ καλός παίχτης.
και πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό, σαν δευτεροτρίτη αλλαγή, μπορεί να παίζει. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό, βασικά κεντρικά χάφη είναι Κασάνη και ο Μιλιβόγεβιτς. Δηλαδή, πιστεύω ότι με δίδυμο τον Καμπιάσο στο πρωτάθλημα, μπορεί ο Κάτσε να παίξει στον Ολυμπιακό. Να παίξει ο Κάτσε στον Ολυμπιακό, τον θες δηλαδή. Τον θέλω. Πιστεύω ότι σαν δευτεροτρίτη αλλαγή μπορεί να έρθει στον Ολυμπιακό να παίξει. Να το βάλεις εκεί με τον Τζαρδάρη μαζί, ας πούμε. Γιατί κοίταξε ο Κάτσε. Να τον Πάκο όταν ήθελε, έπαιζε πάρα πολύ ωραία. Κάτι δεκάρια, είπες και εσύ, τα έκανε, τα διέγραφε. Και πολλές φορές σε μάθαμε το Πάκο Ολυμπιακό όταν έπαιζε ο Τσόρι. Γιατί ο Φορτούνης τελευταίο χρόνο τώρα έχει ανέβει και πήρε φανέλα. Τον ανεβάσατε με το ζόρι, εντάξει. Τα εξτρέμ τον ανεβάσατε. Τέλος πάντων, δύο ερωτήσεις έχω. Ναι. Η μία. Αν ο Κάκ, μάλλον ο Μαρινάκης, έπαιρνε τον Κάκο στην διοίκηση, τι θα λέγανε όλοι οι πράσινοι, οι κίτρινοι. Θα βρίζανε. Θα βρίζανε. Τώρα κανείς δεν μιλάει. Ναι, κανείς. Τώρα κανείς μόνο μιλάνε. Μιλάνε οργανωμένοι, λένε το θέλουμε. Μάλιστα. Κάτι ακόμα. Οι οργανωμένοι το είπανε. Όταν λέω δεν μιλάνε, εννοώ οι Παναθηναϊκοί, οι αεκτζίδες, οι υπόλοιποι, αυτό λέω. Γιατί άμα έπαιρνε τον Κάκο Μαρινάκης, όλο μουρμούρα θα ήταν. Τι να τον κάνει ρε φίλε τον Κάκο Μαρινάκης. Θέλω να σου πω ρε. Παλέμαχο διαιτητή θα έχει τους εν ενεργεία να πούμε. Τι να τους κάνει παλέμαχο. Έχει σαλτάρι να πούμε. Άμα τον έπαιρνε. Ναι. Καταρχάς περίμενε. Ναι. Να σταμάτησε λίγο μια καραμέλα με τη διαιτησία. Δηλαδή. Όπως ξέρεις, σε κάθε πρωτάθλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, ναι. ο κυρίαρχος, δηλαδή αυτός που έχει πάρει τα πέντε πρωταθλήματα, τον παίζουν καλά, ναι. Όπως είναι στην Ισπανία η Ρεάλ, ναι. Στην Ιταλία η Ιουβέντους και πάει λέγοντας. Άρα καλά έκανε και ο Παναθηναϊκός με Βαρδινογιάννη και τα έπαιρνε έτσι. Πώς. Καλά έκανε και ο Βαρδινογιάννης και τα έπαιρνε έτσι. Τότε. Δε, όχι, εγώ άλλο είπα. Ναι. Λέω ότι σε κάθε πρωτάθλημα η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους, είτε πρωταθλήματα είτε κύπελα, πάντα θα πάρει ένα παραπάνω σφύριγμα από τους υπόλοιπους. Το θεωρείς λογικό? Κοίταξε, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν κάποιοι νόμοι, υπάρχουν και κάποιοι άγραφοι νόμοι. Αυτό που σου λέω τώρα είναι να τους, τους εστερνίζεσαι. Όχι, κοίταξε. Όχι, όχι, λέει, το θεωρείς φυσιολογικούς. Φυσιολογικό, ρε παιδί μου. Σου λέω ένα άγραφο νόμο το ποδόσφαιρο. Ναι, ρε παιδί μου, εσύ λες λογικό είναι, το κάνουν παντού. Δεν το κάνει μόνο στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Και στην Ιταλία παντού και στην Αγγλία παντού. Άρα άμα βγει κανένας πολιτικός, φάει καμιά δεκατομμύρια ευρώ και βγει έξω από τη φυλακή και μπει κάποιος που του χρωστάει στο ΙΚΑ, ας πούμε, 1000 ευρώ, 10 χιλιάρικα, λογικό θα το θεωρήσεις. Αυτό είναι άλλο. Ο δεν είναι άλλο. Ο δεν είναι, γιατί. Ευαγγέλιο. Λογικό δεν είναι και αυτό. Άμα πιάσουν κανένα με κάνα τόνο Χασίζη, τον αφήνουν ελεύθερο. Πιθανόν. Δεν το δικάζουν. Πιθανόν. Ενώ αν πιάσουν εμένα με 200 γραμμάρια με χώνουν μέσα. Λογικό δεν είναι. Κοίταξε, παίζει ρόλο και ποιος είσαι, έτσι. Ποιος είσαι. Τώρα αν πιάσουν, λέμε τώρα τον Μαρινάκη με ένα βαπόρι γεμάτο. Ή εμένα, ξέρω εγώ, θα είναι το ίδιο. Όχι. Εσένα μας πιάσουν με ένα πιολάκι αυτό, μπορεί να σε πόσουν και... Άρα το θεωρείς λογικό κι αυτό. Τέλος πάντων. Ω, τέλος πάντων, μη με. Δηλαδή, άμα ας πούμε κλείσει ένα εργοστάσιο και χάσουν 100 άτομα τη δουλειά τους και αυτός που έχει το εργοστάσιο ανοίξει με άλλο αφημί, άλλο εργοστάσιο. Λογικό δεν θα είναι. Αυτό δεν είναι. Γιατί δεν είναι. Όχι, πώς, τι, λογικό είναι. Δεν είναι σωστό. Γιατί δεν είναι σωστό, ρε φίλε, σωστό είναι. Πώς δεν είναι σωστό. Δηλαδή, εσύ πας να γίνεις μεγάλος και τερνός μέσα από να πατήσεις πτώματα. Ναι, ρε φίλε, πτώματα θα πατήσω. Λογικό δεν είναι να πατήσω τα πτώματα, να πούμε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν έχει τέλος πάντων. Κάτι θέλω να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Ναι, ρώτα μου. Γιατί δεν φέρνεις τον κόκκινο στη μαρμίτα, να γελάμε λίγο. Τον κόκκινο στη μαρμίτα. Ναι. Τον κόκκινο τον κάλεσα στη μαρμίτα πολλές φορές. Και ο κόκκινος αρνήθηκε να έρθει γιατί λέει εγώ είμαι δημοσιογράφος, λέει. Τα παιδιά είναι οπαδοί. Δεν μπορώ να συμπαρουσιάσω. Φίλε, με ρωτάς και σε απαντάω. Τον κόκκινο τον φώναξα πολλές φορές να έρθει στη μαρμίτα τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν ήρθε. Και όταν το ρώτησα γιατί δεν έρχεται, μου είπε ότι επειδή είναι δημοσιογράφος, ενώ οι άλλοι είναι οπαδοί, δεν μπορεί να συμπλέψει μαζί τους. Μην με λες δεν τον φώναξα, τον φώναξα. Μάλιστα. Να σου πω. Ναι. Να σε στείλω ταμείο Σαββατοκύριακο. Όχι, μη με στείλεις ταμείο. Διάλειμμα έχουμε. Μία η ώρα. Α, νομίζω. Συγγνώμη, ναι, νομίζω. Μια μισή είχαμε. Συγγνώμη. Όσο θεωρείτε πολύ φυσιολογικά τα πράγματα όσον αφορά την ομάδα σας όταν ευνοείτε, τους παράγοντές σας που δεν μπορούν να μπουν φυλακή γιατί είναι μεγάλοι παράγοντες κτλ. Να θεωρείτε και τα άλλα λογικά. Να θεωρείτε και τα άλλα λογικά τα πράγματα.
ότι ο πολιτικός πάντα θα σε δουλεύει, ότι θα σε πουλάει παπά να πούμε πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές θα σε κάνει πλάκα. Θα τα θεωρείς και αυτά λογικά, μην σε εκνευρίζουνε. Αυτά θα θεωρείς λογικά. Λοιπόν, 2-31-090-90-90. Τι θα κάνατε με τον Γκάτσε? Θα του δίνατε 400 το χρόνο επέκταση και αναπροσαρμογή συμβολέου? Αν ήσασταν παράγοντες του Άρη και του Ηρακλή και της Βέρειας, θα κάνατε αυτό που θα έκανα εγώ αν ήμουν παράγοντας με τον κόκκινο? 90-90-90, 98-80-90 και 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Καλημέρα. Ραπ. Πώς? Ραπ. Ναι. Ο Κωνσταντίνος είμαι. Ποιος είσαι? Ο Κωνσταντίνος. Γεια σου Κωνσταντίνος. Να σου πω, επειδή κάνεις ωραίες συζητήσεις για ποδόσφαιρο, ήθελα να σου πω ότι είσαι λάθος σε ένα σημείο, ότι πας να μας βγάλεις αδέρφια με τη Βέρεια. Ποιους? Ο Ηρακλή, τον Ηρακλή πας να τους βγάλεις αδέρφια με τη Βέρεια. Φίλε, εγώ είπα τι θα έκανα αν ήμουνα εγώ παράγοντας. Δεν είπα τι γίνεται και τι θα γίνει. Γιατί πώς το λένε, εγώ προσωπικά δεν θέλω να πουληθεί ο Βέλιος. Γιατί πώς το λένε, θέλω να αποδείξει αυτό που έλεγε ο πρόεδρος και το λέει συνέχεια, ότι δεν ξέρει τι μάνα μου τη δουλειά κάνω, που σημαίνει ότι έχω λεφτά όταν το λες αυτό. Άμα έχω λεφτά, γιατί να τον πουλήσω τώρα το Βέλιο? Μάλιστα, λες, ναι. Όταν το λες αυτό, σημαίνει ότι έχεις λεφτά. Δεν μπορεί να το λες έτσι για να πεις κάτι. Έτσι φαντάζομαι. Ναι, πιθανόν. Τώρα δεν ξέρω τι έχει ο τύπος πραγματικά. Πάντως το να πουλήσει το Βέλιο είναι τραγικό αν δεν έχει από πίσω εναλλακτική λύση. Ναι. Γιατί, εντάξει, δεν ξέρω. Εντάξει, αλλά... γιατί έχω ακούσει ότι ούτως ή άλλως είναι... Πώς το λένε, έχουν κάνει συμβόλαιο αν το πουλήσει, να το πουλήσει στο εξωτερικό κάπου. Στο συμβόλαιο έχουν. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Δεν το ξέρω, δεν το έχω. Θα το ρωτήσω, δεν το ξέρω. Ναι. Αυτό. Γενικά πάντως κάνεις ωραίες συζητήσεις για ποδόσφαιρο. Γι' αυτό. Και ξέρεις πολύ. Αυτό. Τι λέει Αθήνα κάτω? Να λέει. Αύριο δεν έχουμε σχολείο και κάθομαστε και σ' ακούμε. Τι είναι αύριο? Όχι, τίποτα. Απλά δεν έχουμε σχολείο, μάθημα. Γιατί, δεν είναι στο πανεπιστήμιο? Ναι, ναι. Α, γι' αυτό κάθεσαι αργά, πουλάκι μου. Ναι, ναι. Μάλιστα. Βόρεια προάστια, ναι. Απολαμβάνει τη φύση, μια χαρά. Ναι, και. Ναι. Εντάξει, όμως, γιατί πιστεύεις δηλαδή ότι θέλουν η Βέρεια θέλει να μας κρατήσει την κατηγορία αυτό, πιστεύεις? Όχι για η Βέρεια, αλλά εγώ αν ήμουνα ο πρόεδρος της Βέρειας, γιατί να σε νικήσω και πιθανόν να σε ρίξω κατηγορία και να σε έχω του χρόνου μαζί μου στη Β' Εθνική με τον Άρη? Για ποιο λόγο? Θα είμαι ανόητος να το κάνω γιατί αυτό. Να συνικήσω, γιατί να συνικήσω? Γιατί είμαι η Βέρεια και θέλω να σωθώ εγώ. Σωμένη είναι η Βέρεια. Σωμένη είναι η Βέρεια. Ναι, αλλά ό,τι παραπάνω μπορείς να διεκδικήσεις, ναι, θα το διεκδικήσεις. Ναι, καταρχήν δεν ξέρεις ότι είναι σωμένη ακόμα. Έχουν παιχτεί 10 αγωνιστικές. Πόσους βαθμούς έχει, αρκετούς έχει? Δεν ξέρω πόσους έχει τώρα ακριβώς, αλλά πάντως σε 10 αγωνιστικές δεν μπορείς να λες τώρα. Γιατί τώρα σου φέρνω ένα παράδειγμα ότι μπορεί κάποιες ομάδες, όπως ο Παναθηναϊκός για παράδειγμα, να θεωρείται ότι θα είναι δεύτερος στο πρωτάθλημα και στα play-off να βγει τρίτος, ξέρω. Μπορεί. Και σου λέω ακόμα και τώρα, έτσι όπως είναι, αν κερδίσει τον Ολυμπιακό, λέμε ότι πάει ισοβαθμία. Τον Γκάτσε 400 θα τον έδινες? Τον Γκάτσε. Ναι. Τον Γκάτσε, έτσι όπως είναι από ΠΑΟΚ τώρα, όχι. Όχι, γιατί όχι? Και με αυτό κλείνω. Γιατί δεν είναι ο ΠΑΟΚ η κατάσταση τώρα να πουλάει παίχτες. Και τελευταία ερώτηση. Το ΜΑΚ θα τον έπιανες κουβέντα σήμερα ή μετά το Μουντιάλ, μετά το Euro? Το ΜΑΚ για ανανέωση λες τώρα? Για επέκταση, για ανανέωση.
καλύτερα τώρα, γιατί μετά το Euro μπορεί να έχουν και άλλοι. Τι να κάνει στο Euro, τι μπορεί να κάνει ο Μάξ στο Euro? Να σαρώσει, να ανεβάσει μετοχές. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει στο Euro πάντως. Εντάξει, θα πόνταρε στο Μάξ σε καλό φεγγάρι στο Euro. Ναι, για πες. Από ό,τι είδα στη Σλοβακία έβαλε γκολ. Ναι, εντάξει, το έβαλε το γκολ. Λέω ότι πιστεύεις ότι ο Μάξ θα έρθει κερδισμένος από το Euro και ανεβασμένος ή θα είναι πίσω? Μπορεί, από ό,τι έδειξε ότι είναι γενικά σε μια περίοδο φόρμας, δεν ξέρω. Τώρα! Δεν ξέρω τι θα και πιστεύω. Θα πας, ρε Κωνσταντίνε, σε ένα περίοδο φόρμας που έχει... να το κάνεις τώρα επέκταση συμβολέου, τώρα που είσαι στα πάνω του ο παίκτης, τον παίκτη πρέπει να τον πας στα κάτω του. Θα τον κάνεις συμβολέο μόνο για να μπορείς μετά να τον πουλήσεις. Δεν νομίζω, τα λέμε. Για να καταλάβεις την αξία ενός παίκτη σου, κοίτα αν θα έπαιζε στον πρώτο και δυνατό Ολυμπιακό. Ο κάτι στον Ολυμπιακό ούτε τρίτη αλλαγή θα ήταν. Άρα δώσ' του τα ανάλογα χρήματα. Λέει ο 898 οι γραμμές είναι ελεύθερες. 2-31-0-90-90-90-98-80-90-9-55 κενό στο 54-3-40. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Τι συγχαρητήρια, χρόνια. Ναι. Έχω να σου πω, παίρνω από Ντίσελντορφ Γερμανίας. Τι κάνει εκεί? Δεν είμαι παόξης, αλλά βλέπω. Είσαι Ντίσελντορφ, φίλε, Γερμανίας και δεν είσαι παόξης? Όχι, ρε φίλε, δεν είμαι τρελός. Δεν είσαι παοξής στη Γερμανία? Όλη η Γερμανία είναι ασπρόμαυρη, λέει. Είναι, αλλά δεν έχω καμιά ομάδα στην Ελλάδα. Εγώ είμαι Dortmund. Dortmund, ναι. Έχω να σου πω το εξής. Έχει σκεφτεί ότι αν ο ΠΑΟΚ, λέμε τώρα, υποθετικά, κερδίζει την Καμπάλα, χάνει η Κράσνοντάρ από την Dortmund. Παίρνει το διπλό εδώ μέσα στην Dortmund. Προκρίνεται. Μετά τι λες για τον Τούντορ? Τι να πω για τον Τούντορ? Τον κράζεις? Εσύ τώρα που δεν τα έχει κάνει αυτά, τι το λες για τον Τούντορ? Λέω ότι τον Τούντορ πρέπει να τον περιμένουμε. Για μένα αυτά είναι οι παίχτες. Να τον περιμένουμε. Φταίει ο Κώστα, φταίει ο Τζιόλης. Στο νοσοκομείο με ανίατια ασθένεια, ρε φίλε, να είμαστε. Να τον περιμένουμε. Τι να τον περιμένουμε, ρε φίλε, να κάνει τι? Τι να με δείξει τώρα, τι περιμένει να σε δείξει? Έχει ομάδα ο Τούντορ. Τι έχει, λέει? Έχει ομάδα. Ο Τούντορ φταίει, ο Άρνεσεν. Ο Ζουνίδης έχει ομάδα? Εσύ θα μου πεις. Έχει ομάδα ο Ζουνίδης? Όχι. Ο Βεργέτης έχει ομάδα? Ρωτάω, ρε, απαντήστε μου, ρε. Οι φίλοι του Τούντορ που λέει να τον περιμένουμε. Τι να τον περιμένετε, να δείτε τι να κάνει δηλαδή? Ρε με τον Τζιόλι τι να κάνει? Ρε με τον Τζιόλι τι να κάνει? Ο άλλος έχει τον Ιγκλέσιας. Ο Ιγκλέσιας πάνω από τον Τζιόλι. Ποιος Τζιόλις ρε. Ποιος Κώστα ρε. Μάλιστα. Αξίζουν τώρα αυτοί οι παίκτες στον ΠΑΟΚ, τον Σαββίδη? Ποιος Τζιόλις ρε, ποιος Κώστα ρε. Ο Πανιόνιος τρίτος και ο ΠΑΟΚ έκτος. Έλατε. Γι' αυτό ο Άρνεσεν θέλει κράξιμο. Α, ο Άρνεσεν θέλει κράξιμο. Βέβαια. Ο άλλος τη στείλει καλά την ομάδα, έτσι. Ρε, εσύ το 3-5-2 συμφέρει με αυτούς τους παίχτες. Ναι. Εσύ δεν τον έλεγες ότι... Συμφέρει, ναι, το κατάργησε όμως. Άλλο αυτό, εντάξει. Σε ένα παιχνίδι δεν έπαιξε 3-5-2. Ναι. Σε ένα. Όχι μόνο σε ένα. Σε δύο, το πολύ. Τα περισσότερα 3-5-2 τα έπαιξε. Τριάρες και διάρες έβαγε. Χωρίς το 3-5-2 ο Τούντορ. Και το άλλαξε. Καληνύχτα. Καλό ξημέρωμα. Επόμενος κύριος, ναι. Έλα, Κουστή. Έλα, ρε φίλε, με την ωραία φωνή. Τι κάνεις? Ο Ηρακλής είμαι προχθές που μιλούσαμε. Ο Ηρακλειδέας, ρε, που μιλήσαμε προχθές. Τι λέει, ρε Ηρακλειδέα, τι λέει? Είμαι στα μέρη σου κοντά σπίτι τώρα. Ναι. Και πάω να γαμίσω τη γυναίκα στην πουτάνα. Πω τον καθυστερημένο. Πάρε γραμμή. Τώρα περιμένεις να σε βρίζω εγώ. Τι να σε βρίζω, πες. Διανοητικός καθυστερημένος είσαι. Να σου πω, να σε βρίζω να φάω 10.000 πρόστιμο. Σε εντοπίζω, να πούμε, και σε σπάω το κεφάλι έξω. Σιγά, ρε, καλημέρα. Ναι. Ναι, μη φωνάζεις, μη καυγίζεις. Έλα.
Έλα φίλε. Το μεσημέρι με έκλεισε. Σιγά. Ποιο είσαι, δεν σε κλείσει. Με έκλεισε. Λοιπόν, από το κανόνα σου το χώρο, δεν με καταλαβαίνει. Σιγά. Πολύ ξεφόρτωσε. Με έκλεισε το πάλι το μεσημέρι, με έκλεισε. Γιατί έκλεισε. Πάλι λε, εσύ ήταν κάσο. Εγώ σου είπα κάτι. Ότι τον Βόγκο θα τον πάρω με μεταγραφή. Σιγά. Όποιο παίκτη θέλω να πάρω τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, θα τον πάρω με μεταγραφή. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ ούτε Άρης. Τι είσαι εσύ? Εγώ είμαι Ηρακλής, μεγάλος είμαι, ρε φίλε. Μεγάλος. Γι' αυτό και το είπα. Ναι, ρε φίλε, είμαι μεγάλος. Είμαι μεγαλύτερος στην ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και τρελαίνονται όλοι οι δημοσιογράφοι και είναι ενάντια σε μένα γιατί με φοβούνται. Ποιον φοβούνται? Τον Ηρακλή, φίλε. Οι δημοσιογράφοι ποιοι? Όλοι ρε εσύ, όλοι υποξίδες, όλοι υποξίδες που έχουν γίνει. Όλοι τους ταΐζει ο Μεγιστάνας. Τους ταΐζει. Τι έτσι είναι ρε φίλε Κωστίδη, τους ταΐζει, πες μου. Πού να ξέρω. Δεν τους κάνει κάτι δεν τους δίνει. Πού να ξέρω εγώ τώρα, μπροστά είμαι, δεν ξέρω τι να σου πω. Όχι, δεν σου λέω εγώ ρε φίλε ότι είσαι εσύ. Αλλά σου λέω όμως, αλλά είσαι πολύ αντίρακλη, πολύ τον Ηρακλή, πολύ με αυτό είμαστε, την παίρνεις πολύ άγρια. Γιατί στην παίρνω μωρέ, με λες εγώ είμαι επαναστάτης, εγώ δεύτερο και με λέει κολοβό. Είμαι ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε, περίμενα σε συγγνώμη λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Ρώτα. Έτσι, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πρωτού 5 χρόνια, 6 χρόνια, πήραμε το Κατσιαμπή από τον ΠΑΟΚ, έτσι, τον πήραμε στα μεταγραφή. Πώς... Δηλαδή τι είπα να πει, ότι βάλαμε δαχτυλίδι. Πήραμε το Γεωργιάδη ρε φίλε, βάλαμε δαχτυλίδι με τον ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, να σε απαντήσω. Ό,τι θέλεις ρε φίλε. Θες να σε απαντήσω για αυτά? Ναι ρε φίλε, πες μου, θέλω να μου απαντήσεις. Όταν γερνούσε να πούμε ο Κατσαμπής και γινόταν γέρος, έφευγε από τον ΠΑΟΚ και στα γεράντα. Ρε τώρα, μην λέει, γιατί ρε εξηγέσαι τώρα έτσι ρε. Τι, γιατί τώρα, όχι δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Ο Σκαρτάδος όταν γέρασε από τον ΠΑΟΚ πήγε στον Ηρακλή γέρος. Ναι, και μετά πήγε στον Ολυμπιακό μεταγραφή. Πράγμα με κάνεις ρε φίλε, στην αρχική είσαι εκεί και λέει πρωταθληματάρα ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε, ήρθε ο Λαγωνίδης. Τι κάτσε, ο Λαγωνίδης εδώ ρε εσύ, ο Λαγωνίδης είσαι, ο Λαγωνίδης είσαι και έκανε μεταγραφάρα και μπήκαμε και σε καλά μπήκαμε ρε φίλε. Λοιπόν άκου να σου πω, λοιπόν θέλω να κάνω την κότα. Ορίστε. Θες να κάνω την κότα του Ποξή. Α, στον άλλο δίπλα τώρα τον έξυπνο που σου λέει. Τι θες να κάνεις, κάνε, άντε, κάνε. Τώρα το έκανε ο ίδιος ή έβαλε. Έχω μπλέξει με τρελούς δρόμους, δεν υπάρχει περίπτωση. Πέσανε οι γραμμές, πάρε ρε Γιάννη μία. Καλημέρα. Έλα, βίλε, ναι. Στον ακούς. Αέρα, στον αέρα είσαι, λέγε. Μ' ακούς. Ακούω, ναι. Για πες μου ρε φίλε για τον Πανσεραϊκό, τι έχεις να πεις ρε μαλάκι. Τον Πανσεραϊκό? Ναι. Θα πέσει. Τι θα πέσει ρε, είσαι σοβαρός? Τι θα κάνει? Τι θα κάνει ρε? Εσύ τι λες θα κάνει? Εγώ λέω ρε φίλε ότι δεν θα πέσει, αλλά ούτε θα είναι, θα μείνει στη μέση. Στη μέση θα μείνει. Ναι. Σ' αρέσει ο Πανσεραϊκός έτσι όπως είναι? Όχι, δεν θα πέσει ρε φίλε, θα μείνει. Γιατί είναι ο Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός είναι. Όχι, εγώ πέρα από αυτό τι θα κάνει και θα πέσει οτιδήποτε. Εσύ τι γνώμη έχεις για τον Πανσεραϊκό? Λέω ότι θα πέσει, λέω. Αυτή τη γνώμη έχω. Όχι, γενικά εγώ σε λέω σαν ομάδα τι γνώμη έχεις. Σαν ομάδα? Ναι. Μια μικρή επαρχιακή ομάδα η οποία... Μια μικρή? Όχι. Όχι. Δηλαδή εσύ πώς τη βλέπεις? Εγώ τη βλέπω ρε φίλε σαν... Στις μέσα 5 μεγαλύτερες επαρχιακές ομάδες. Δηλαδή οι άλλες 4 ποιες είναι? Ποιες είναι? Η ΑΕΛ, ο Όφη, η Παναχαϊκή και η Δόξα. Και εσύ είσαι ο πέμπτος, μάλιστα. Ναι, εγώ είμαι ο πέμπτος. Τα Γιάννενα, ας πούμε, και η Ξάνθη είναι απόξω. Ποια Ξάνθη? Άντε και τα Γιάννενα βάζω μέσα. Η Ξάνθη πού κολλάει? Το τσιράκι του Γαύρου. Το τσιράκι του Γαύρου η Ξάνθη. Ναι, ακριβώς αυτό που σε λέω. Ναι, αλλά παίζει 25 χρόνια αλφαεθνική, τα οποία εσύ δεν τα παίζεις. Τι κάνω? Τι κάνω? Παίζει αλφαεθνική, λέω, τι κάνω? Καλά, κι εγώ άμα ήμουν τσιράκι του Γαύρου, ρε φίλε, θα παίζει αλφαεθνική, τι να κάνουμε. Και εγώ άμα ήμουν Νέα Δημοκρατία, θα ήμουν στην R3. Τι να λέμε, το αν θα λέμε τώρα, τι να κάνουμε. Α, ραπτόπουλε, τώρα σοβαρά σε μιλάω. Εγώ ρε. Τι σε μιλάω, ασόβαρα νομίζεις. Εγώ... Δεν μου λες τώρα. Σαν Πανσεραϊκός ρε φίλε. Εσύ είσαι τώρα. Όταν με συγκρίνεις με την Ξάνθη νιώθω ντροπή ρε φίλε, να το ξέρεις. Γιατί ρε φίλε νιώθεις ντροπή δηλαδή?
Γιατί νιώθω ντροπή, γιατί έχουν φτάσει σε ένα τελικό σαν να είναι τσιράκι του γάβρου και πήγανε στο τελικό και τους γλύφανε τα αρχίδια. Γι' αυτό ακριβώς. Βρε σήμερα τι έχουμε, φεγγάρι έχει. Σήμερα μήπως έχει πανσέλινο. Δεν έχει πανσέλινο. Μάλιστα. Τι βρικόλακες βγαίνουν. Καλημέρα κύριε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πίνουνε, αλλά το ποτό είναι νοθευμένο. Να, αυτό είναι το θέμα. Θα πηγαίνετε στο hardball του φίλου μου που έχει καλά ποτά. Δεν έχει νοθευμένα. Πάτε σε καλά μαγαζιά. Καλημέρα κύριε, καλημέρα. Καλημέρα. Πέθανε, δραφίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Κωστή, είχα πάρει και προηγουμένως. Ναι. Να πω στον προορίσαντα. Ναι. Ότι η Ξάνθη δεν είναι γλυφή δαχτυλίδια. Κάποιος λιβαδιακός γλυφή δαχτυλίδια. Γλύφει τα δαχτυλίδια ο λιβαδιακός. Ναι. Ενώ η Ξάνθη δεν το έχει γλύψει το δαχτυλίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Να μου πεις. Είπες κάτι για δαχτυλίδια, ρε εσύ, Κωστή. Ναι, είπα. Σε ακούω μεσημέρι βράδυ. Ναι, ναι, μαζί εσύ, με το φίλο ό,τι διαφωνείς, πες μου, δηλαδή, πού διαφωνείς. Λοιπόν, δεν μου λες, όταν ο Αστρανίδης. Ποιος, ο Αστρανίδης. Ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας, ναι, ο Αχιλλέας. Τι έκανε, ο Αχιλλέας. Λοιπόν, πήγε στον Παναθηναϊκό, έγλειψε ο Βαρδινογέννης το γάλα δαχτυλίδι του πάγου του Παντελάκη. Δεν έγλειψε, τον αγόρασε, τον πλήρωσε και τον πήρε. Όταν ο Ορφανός και ο Κουσουλάκης πήγανε στον Ολυμπιακό, ναι. Έγλειψε ο Ολυμπιακός κάνα δαχτυλίδι του Ηρακλή του ΠΑΟΚ. Όχι, πλήρωσε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και τους πήρανε. Ορίστε. Όχι, λέω βέβαια, πλήρωσε ο κύριος Νταϊφάς και ο κύριος Βαρδινογιάννης και τους πήρανε. Ναι. Ναι. Ωραία, τότε γιατί ο Ηρακλής δεν μπορεί να αγοράσει τον Κολοβό χωρίς να γλύψει δαχτυλίδι. Γιατί ο Ηρακλής θα πάει στο περίπτερο, δεν μπορεί να αγοράσει ούτε μαστίγες τιμωρών. Γι' αυτό. Δεν μου λες, όταν ένας Καρτάδος που τον πάω πήρε στον Ηρακλή, έτσι. Ναι. Έγλειψε ο Καρτάδος, κανονός δαχτυλίδι. Ο Καρτάδος έφυγε από τον πάω σαν γέρος και τον περιμάζεψε ο Ηρακλής σαν γέρο. Τι άλλο ρε Κωστή, τι άλλο ρε Κωστή. Τώρα το άλλο, το άλλο. Όπως θες, τα λες. Μα με αναούμε, όπως με τα λες, στα εξηγώ όπως πρέπει. Όταν πήρε ο Άρης δανεικούς από τον Ολυμπιακό του Στάντους και τα λοιπά, έγλειψε δαχτυλίδι του Ολυμπιακού ο Σκόρδας. Δεν το έγλειψε. Δεν το φίλησε. Δεν το παστέλωσε. Όταν ο Ηρακλής το 96 με τον Θεοδωρίδη το συγχωρεμένο πήρε το Χατζίδη και τους άλλους και έδωσε τον Ανατολάκη στον Ολυμπιακό, σώθηκε. Ο συγχωρεμένος τα πλήρωνε. Δεν όταν ο ΠΑΟΚ, για να μην νομίζω τη λόγια σένα μόνο, όταν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε τα Μόλτο και το έπαιρνε τον Χριστοδουλόπουλο και τον άλλο τον Αφτάρα, το center back 4 εκατομμύρια, έγλυφε τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ. Τσιράκι του Παναθηναϊκού ήτανε. Δεν μου λες ρε Κωστή, να σου ρωτήσω κάτι. Τι ήταν, δεν ήτανε. Δηλαδή τώρα δύο ΠΑΟΞΙΣ για να πει δεν ήμουν. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, δηλαδή, ό,τι και μεταγραφεί και να γίνει από μια μεγάλη ομάδα σε άλλη μεγάλη ομάδα, δεν είναι καλά, πρέπει να γλύφει κάποιο δαχτυλίδι. Όχι. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Έχεις να πάρουμε παίκτες. Το ξαναλέω, δεν μπορείτε να αγοράσετε ούτε φόρμα αμπίντας. Τη θυμάσαι της αμπίντας. Δεν μπορείτε. Είμαι πολύ καλά εγώ. Γλυκέ μου άνθρωπε, δεν έχετε λεφτά. Το χαμηλότερο μπάτζετ στην κατηγορία έχετε. Δεν μπορείτε να αγοράσετε. Γιατί είμαι ρακλάκιασε. Βεβαίως. Πάτε να αγοράσετε, θέλετε έναν Φερδερίκο, Ερίκο, όπως το λένε, έναν ο οποίος είναι να πούμε ακριβώς. Γιατί τον γράφει, πάρτε τον, άμα έχετε λεφτά, γιατί τον παίρνετε. Το Φρεντερίκο. Να είσαι σίγουρος, αν φέτος περάσουμε καλά τη χρονιά, λοιπόν, το χρόνο θα περάσουμε, θα πάρουν πολλούς, λοιπόν. Τι πολλούς. Εντάξει. Και αυτό που λες, Κωστή, σε παρακαλώ, κόφτε αυτό με τα δαχτυλίδια και τα θελήματα και... Έλα μπορείτε να πω παρεξηγές και εσύ τώρα για δαχτυλίδια. Τι να πω. Άμα με κοτσάρεις τον Κολοβό, τι να σε πω να πω. Με τον Κολοβό έχουμε 10 Κολοβούς στον Ηρακλή, δεν θα τον κάνουμε. Αυτό θέλω να ακούσω από σένα. Δεν τον θέλω. Να πάρω άλλον. Να πάρω τον Γιαννιώτα. Το Γιαννιώτα. Χίλιες φορές. Έλα μωρέ το Γιαννιώτα σαν τον Μαλού. Στον Ηρακλή έχουμε 10 Κολοβούς. Τι να τον κάνουμε τον Κολοβό εμείς μόνο. Μάλιστα. Και ποιος έβγαλε την βρώμα ότι ο Ηρακλής θέλει να πάρει τον Κολοβό. Μάλιστα. Ένα άλλο τώρα έχει λέει
Πόθο, μεγάλο πόθο, τον Κολοβό, έτσι λέει. Ποιος το λέει? Τι ποιος το λέει, εγώ το λέω, τι εφημερίδα το λέει. Έλα μωρέ, ράδιο Αλβία, όλα αυτά. Τι να κάνουμε, έχω να σχολούν νέα παλικάρια μέσα τον Κολοβό, έχουμε 10. Μ' αρέσεις που δεν τον θέλεις, έγινε. Δεν το θέλουμε ρε, το καταλάβεις, δεν το θέλουμε εμείς. Μ' αρέσει. Οι φίλαθοι του Ιακλή δεν το θέλουμε τον Κολοβό, τον κάνουμε τι. Σωστό. Έχουμε ένα σωρό παλικάράκια μέσα στη θέση του Κολοβού. Το Τζανδάρι τον θέλετε? Γιαννιώτας. Ο Γιαννιώτας είπε. Ο Γιαννιώτας. Ναι, εντάξει. Είναι η μέρα δύσκολη σήμερα. Είπαμε. Δεν πήραν καλό Εβιτάλ. Δεν πήρανε. Πάρτε καλό Εβιτάλ. Να ξελαμπικάρει το μυαλό σας. 23-1-2, 200-500. Εταιρικά. Δυσκυλιότητες. Χαλασμένα μυαλά. Σήμερα πάρτε με 34,90. Ειδικά σήμερα. Δίκταμο, τρίκταμο. Εσείς θέλετε και τετράκταμο για να φτιάξετε. Αν να χαθείτε απίθανοι. Επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, ρε Κωστέφω, ναι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Τι κάνετε? Συνυφάλιος είσαι. Από Ερυθρόλευκη στη Θεσσαλονίκη. Πώς το πες? Ερυθρόλευκη στη Θεσσαλονίκη. Εσύ, λοιπόν, άκου. Ελευθέρωσες. Τι έκανες εσύ, ελευθέρωσες τη Θεσσαλονίκη. Άκου, ρε, θα σε πω, υπάρχουν πληροφορίες. Ναι. Ότι ο Παπαθανασάκης έφυγε από τον Πειραιά και έκανε. Έτσι έκανε. Κάτι φύλαγε, λέει. Φύλαγε. Ναι. Κάτι λένε για Γιαννιώτα, ρε. Λες. Λοιπόν, άκου. Ναι, λες. Λέω. Θα τον ερδείς το Γιαννιώτα και δεν θα το πιστεύεις. Για τον Μπεν θα πουλήσει τον... Πώς το λένε αυτό το που έχουν μπροστά τον άσχετο. Το Βέλιο. Το Βέλιο, ναι, και θα πάρει Μπεν. Όχι άσχετο. Δεν θα πουλήσει το Βέλιο για να πάρει τον Μπεν. Βάζεις ένα στίχημα. Και τι κάνει, πώς κάνει το φίλημα για κάνε. Έτσι κάνε, ρε. Γεια σου, φίλε, να είσαι καλά. Καλό Εβιτάλ. Απα. Επόμενη γραμμή, ναι. Στον αέρα είσαι, φίλε. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, άμα θες μιλά. Έλα ρε Κωστά. Έλα ρε. Πέσαμε σ' αργό. Ακούς. Σ' ακούω, σ' ακούω. Να γυρίσουμε λίγο το κλίμα από τα αθλητικά. Φίλε, μην τρως, μην ανοίγεις ψυγεία, μην μασάς, μην πίνεις, μην γαυγίζεις. Το σκυλί είναι. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο το κλίμα από τα αθλητικά, γιατί κουράσαμε. Ναι. Ήθελα να θίξω ένα πολιτικό θέμα για την κρίση που μαστίζει τη χώρα μας. Κρίση, βλέπεις καμιά κρίση? Υπάρχει κρίση, μεγάλη κρίση. Εσύ σκύλο έχεις, ρε φίλε, και τα είσαι κρίση. Γαυγ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 α
Μα τι λέμε, γεια. Ναι. Λοιπόν, σε αντίθεση με τον Γιαγκούλα, τον κύριο Γιαγκούλα, ναι, που του τα έχω μαζεμένα, ναι, εσύ τι θα πεις? Πιστεύω ότι η μόνη λύση, ναι, είναι να επιστρέψουμε στον έναν και μεγάλο, ένας ήτανε, ναι, στον Γιωργάκη τον Παπανδρέου. Είναι ο μεγάλος αρχηγός. Ο Γιώργος. Βέβαια, ο Γιώργος. Είναι ο γιος του μεγάλου μας Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί υπάρχει καμιά αμφιβολία. Μεγάλου σε απάτη, σε πολιτικό παράστημα. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Είναι αντιεξουσιαστής. Ποιος? Είναι ποδηλάτης. Ναι, είναι ποδηλάτης. Ναι. Κάνει από όλα τα σπορ, όχι μόνο ποδήλατο. Λείπει από τον τόπο. Τζόκινγκ. Βγήκα στον αέρα να τον παρακαλέσω να αναλάβει τα ηνία της χώρας. Μας έχει κάνει μεγάλο κακό η φυγή του. Τον ψάχνουμε. Έξω είναι. Δεν ξέρουμε που είναι, τον ψάχνουμε. Θέλουμε να τον... Ετοιμαζόμαστε να δραπετεύσουμε όπως οι προηγούμενοι. Να δραπετεύσουμε, είπε. Δυστυχώς... Ο λαός ξεχνάει γρήγορα, ξεχνάει πόσα καλά έδωσε αυτή η οικογένεια στον τόπο, πόσους ανθρώπους τάισε, ναι, πόσους ανθρώπους διόρισε. Γιατί σε χαλά... Πήγανε νερό στο όνομά του. Σε χαλάει εσένα, όχι βέβαια.
Όχι, φυσικά, αυτό λέω. Με χαλάει που το ξέχασε ο κόσμος. 35 χρόνια ο λαός έφαγε καλά. Σωστό, σωστό. Ακριβώς. Και μόνο που είναι γιος του μεγάλου του Ανδρέα, πρέπει να γίνει ένα δημοψήφισμα αυτή τη στιγμή, αν έχει τσίπα ο Πρωθυπουργός, και να μας ρωτήσει αν θέλουμε τα ηνία να κάνουμε βασιλιά μας τον Γιώργο Παπανδρέου πλέον, να μην τρώνε 300. Να τρώει ένας. Να έχουμε τον άνθρωπό μας, αυτόν που ξέρει την Ελλάδα καλά, γιατί έχει πάρει και τα μυστικά από τον πατέρα. Μπα! Μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα. Μονογαμικός βγήκε αυτός. Χαλβάκι. Ναι, αλλά κάνει ποδήλατο όμως. Ο άλλος έκανε άλλο ποδήλατο. Ναι, αλλά ο Γιωργάκης είναι πιο in, πιο trendy. Τι trendy να είναι. Ο άλλος... Είναι boy. Ακόμα και ως αντιπολίτευση, παρά τις πανθολογούμενες ευθύνες τους, πανθολογούμενες ευθύνες τους. Ναι, τον κόκκινο δεν το καλό, λέω. Δεν τον φτάνει. Τον κόκκινο δεν τον φτάνει. Συγγνώμη, ο κόκκινος κάνει εκπομπή, ο Γιωργάκης μας πείραξε τώρα. Έλατε, ναι, σωστά. Γιατί ο κόκκινος διόρισε κανέναν. Όχι ρε, ούτε τον εαυτό του δεν μπορούσε να διορίσει. Το για έναν άλλο λόγο, διότι ρωτούν συνέχεια, μα πού θα βρείτε τα λεφτά. Λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν, υπάρχουν. Βλάκα. Και βέβαια υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν. Ήταν η μεγαλύτερη αλήθεια που είπε. Το πιστεύεις, ναι. Εγώ το πιστεύω. Αυτός νόμιζε ότι δεν θα το πιστέψει κανένας. Γιατί πιστεύοντάς τον, όλοι πιστέψαμε ότι υπήρξε πίστη πάνω σε αυτό που έλεγε. Γιατί τα λεφτά υπάρχουν. Απλά είναι σε χρέη. Δεν είναι το παθητικό και το ενεργητικό, ξέρετε, σαν τις εταιρείες. Φίλε, θα φύγω από το Μετρόπολης το βράδυ, θα πάω σε κανένα εργοστάσιο να κάνω το φύλακα. Δεν αντέχω. Διάλειμμα. Ρωτάνε δύο-τρεις πού τους βρίσκεται αυτούς τους ακροατές. Έσκασα να γελάω Ηρακλάρα. Χαχα, λέει ο 982. Γιώργος Μάντζιος. Επικά η καλύτερη εκπομπή, λέει. Μάλιστα. Φίλε, 030, δεν είναι ευανάγνωστο το μήνυμά σου. Σου ζητάω συγγνώμη. Χαιρετίζω το φίλο μου από τα Καμίνια Θύρα 7. Η ομάδα σου, ρε φίλε, είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Θες να τα ακούς δηλαδή. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα, ανοιχτές οι γραμμές. 90 όλα. 98, 80, 90, 9,55 και ενώ 54, 3,40. Καλημέρα. Έλα, Ραφ, καλησπέρα. Τι γίνεται? Νυφάλιος. Εγώ? Ναι. Ραφ, τι γίνεται σήμερα? Κάπου κάνουν τσίπουρα και λείπουμε εμείς, μου φαίνεται. Κάτι γίνεται, φίλε. Φίλε, δεν ξέρω. Έψαξα το φεγγάρι να το δω. Νόμιζα έχει πανσέλινο, ναι. Λοιπόν, και να το ελαφρύνουμε λίγο, κόκκινος. Ναι. 2310, 200, 500. 500, ρε. Φίλε, δεν γίνεται αυτό. 2312, 200, 500. Εθνική εβδομάδα. 27 λεπτά ακόμα, Κώστα, υπομονή. Άντε, καλή νύχτα. Για χαρά. Πάμε, κόσμο. Ναι! Έλα ρε Κώστα. Έλα ρε φίλε. Τι γίνεται σήμερα αυτή την πτήση. Ωραία ρε φίλε. Ωραία. Φίλε, δεν υπάρχει αυτό. Πραγματικά είναι ένας και ένας. Καλά είσαι. Τους γουστάρω. Δεν γουστάρω, αλλά εντάξει, δεν γίνεται τόσο πολύ. Πού θα πάει ο κόσμος ρε φίλε. Ο κόσμος το βράδυ βγάζει. Ακού να δεις. Το βράδυ βγάζει το πρόβλημά του άλλος. Τη μέρα φώτα, αυτά ιστορίες. Ναι. Ήλιο έχει αυτά. Εντάξει, το βράδυ τώρα τι να δει. Εντάξει. Είναι απίστευτο αυτό που ακούμε, εντάξει. Πάντως μας κρατάς καλή παρέα. Ναι. Ίσως. Βάλε το ηχητικό με τον παπά Επαμεινώντα. Όχι πάλι αυτό, όχι αυτόν τον Επαμεινώντα. Αυτά, και μετά το σημερινό Εθνική Εβδομάδα λέει. Θα πνιγόμουν, λέει, παραλίγο. Πήρα να σου. Γιάννη, δεν ξέρω αν το έχει το παπά Επαμεινώντα. Ναι, για πες. Πήρα να σου πω μπράβο σου για τις τελευταίες δύο μέρες τουλάχιστον που έχω ακούσει. Που γενικά αναφέρεις για τον Ηρακλή. Τα πράγματα πως έχουν στον ερασιτέχνη και γενικά εκεί με τη Μίκρα και όλα. Άμα δεν πεις για τον Ηρακλή. Δεν είσαι επιλεκτικός. Ναι. Έτσι, δηλαδή για τον Μπάουκ. Κάνεις κριτική, δεν για τον Μπάουκ, δηλαδή το ρεπορτάζ είναι τόσο ευχάριστο ή τον Άρη. Όχι, βέβαια. Τόσο ευχάριστο να είναι. Δεν γλύφεις εσύ, δεν χαϊδεύεις αυτά. Κατάλαβες. Παρόλο που χαλιούνται μερικοί, αλλά εντάξει. Έτσι πρέπει. Η κριτική είναι για όλους. Άμα η μεγάλη ομάδα έχει κριτική. Έτσι. Άμα είναι, το κάνουμε καλαμαριά.
Α, ο Καρδία και τα λοιπά. Γιατί, γιατί είναι μεγάλη ομάδα. Γιατί οι Ηρακλήδες όλη την ώρα για τον ΠΑΟΚ μιλάνε. Ε, βέβαια, τι κάνει. Έχει παρατηρήσει αυτό το πράγμα. Ε, βέβαια. Τώρα αντικειμενικά. Δηλαδή βγαίνουν, ας πούμε, κλασικοί πέρα που βγαίνουν κλασικοί. Θέλω να κάνω μια σύγκριση, ακόμα και ο Κόκκινος. Κάνω μια σύγκριση και πάντα βάζω τον ΠΑΟΚ στη σύγκριση. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν το έκανε αυτό. Αν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, αν είναι. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν, τι θα λέγαμε. Ναι. Είσαι καλά. Καλά, καλά, ωραία. Ωραία. Που υγεία. Εντάξει. Να είσαι γερός, να είσαι χαιρόμενος. Προπονούμεθα, εντάξει, ωραία. Ωραίος, ωραίος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ωραία. Ωραία. Τον προηγούμενο που έλεγε για τον Παπανδρέου που κάνει τζόκινγκ, φίλε, και εγώ είμαι στον όγκο. Δεν θα σε περάσω κανένα χεράκι. Πώ τη βλέπει τη φάση, τι είναι αυτό το επιχείρημα αυτό που μα έδωσε. Για να καταλάβουμε δηλαδή. Α, και εντάξει, θα λες για να την κλείσει βέβαια. Εντάξει. Κοίταξε, αν έρθει ο Γιώργος από Παπανδρέου στον Ιάνο να παρουσιάσει βιβλίο. Αυτά, ναι. Θα έχει απ' έξω χίλια άτομα χειροκροτάνε. Ναι. Αυτά άμα πάνε να τα πει όμως σε κάποιον άλλον, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να φύγει από εκεί που θα τα πει. Αν όντως θα εννοεί δηλαδή, που πιστεύω θα κάνει με και χαβαλό. Α, κοίταξε, δημοκρατία. Φίλε, το 73, το 74 κάναμε εισαγωγή δημοκρατίας, διώξαμε τη Χούντα. Εσύ το πιστεύεις ότι χρειάζεται λίγα δημοκρατία ή... Κοίταξε, οι Έλληνες... Οι Έλληνες για ποιο λόγο κάνανε επανάσταση να διώξουν τη Χούντα. Οικονομικά καλά ήταν. Άρα θέλανε δημοκρατία. Ναι, δημοκρατία. Οικονομικά δεν ήταν χειρότερα από ό,τι είναι τώρα. Ναι, εύκολη δικαιολογία. Δημοκρατία. Κάνει, κάνει κακό όμως αυτή η δημοκρατία όσως. Κοίτα, με τη λέξη δημοκρατία... Είναι εύκολο να λες ότι εντάξει, σαν άνθρωπος έχεις να πεις τη γνώμη σου, δημοκρατία έχουμε κτλ. Αλλά είναι και αυτά που λες έτσι. Δηλαδή όταν λες κάτι το οποίο φεύγει πολύ από αυτά που είναι πραγματικότητα, μετά επικαλείς τη δημοκρατία για τι πράγμα. Φαίνεται δηλαδή ότι είσαι εφελός, πώς να το πω με αυτά που λες. Έλα μόνο το λαό τώρα και εσύ θα βάλεις μυαλό τώρα. Εντάξει. Ε? Το λαό θα βάλεις μυαλό και εσύ. Ναι, δεν το βάζεις. Εδώ. Αυτό που είπες πάντως για τον Κάτσε. Ναι. Εντάξει, άμα δεν πάρει αυτός τα παιδιά ανανέωση και αυξημένες αποθήκες, ποιος να πάρει. Δηλαδή είναι και μικρός. Δουλεύει το παιδί. Τώρα δεν ξέρω βέβαια τι γίνεται με τον Τούντορ γιατί δεν το βάζει. Κοίταξε. Επειδή, άκου να δεις τι γίνεται. Άκου να δεις. Επειδή ο Κάτσε δεν υπογράφει αυτά που γουστάρουν αυτοί, ναι. Πάνε να καλά τον φάνε. Καλά κάνει για μένα. Ναι, ναι, και εγώ λέω καλά κάνει. Πάνε να τον φάνε. Να τον φάνε. Ναι. Πάνε το φάνε τώρα με το Σάμπο. Ποιο Σάμπο, βέβαια. Ξέρεις τι λέω, Κάτσε. Ξέρεις τι λέω, Κάτσε. Και με το Χαρίση. Πάνε τώρα να βγάλουν οι δημοσιογράφοι το Χαρίση. Απόλυτο ο Χαρίση. Ο αγελαδοτρόφος ο Χαρίση. Εντάξει, ο Χαρίση δεν είναι κακό για να κάνει. Τι κάνανε, ναι. Τρίτο, πώς το λένε. Βρε, φλασάκια είναι, βρε. Φλασάκια είναι, βρε. Μα δεν τον έχεις δει ρε εσύ ρε. Τι να το δω ρε. Το βλέπω πως μαρκάρει. Το βλέπω πως μαρκάρει. Είναι λίγο άτσαλος εντάξει. Αλλά... Είναι λίγο άτσαλος. Παθαίνει δυο θλάσεις το χρόνο. Πρώτος ξάδερφος του Κατσικά. Αυτό πάλι με το σκάουτινγκ. Πρώτος ξάδερφος του Κατσικά. Ο Τσίμιροτ. Ναι, όντως και ο Κατσικάς ήταν έτσι. Και για κάποιον άλλον είπες εκτός από τον Κάτσι. Ποιον άλλον μίλησες. Α, για τον Μακ. Κοίταξε ρε σειρά, από αυτό που λες τώρα, υπάρχει να τον κάνει ένα νέο, ξέρω εγώ λόγω άμα κάνει καλή εμφάνιση στο γύρο και θέλει καμιά ομάδα να τον πάρει, να έχει να βγάλει κανένα φράγκο, κατάλαβες. Μάλιστα. Μα τι, γιατί άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα παιχτικά, δεν ξέρω. Κι εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι αφόρ δεύτερος είναι καλός, να χώνεται να κάνει, αλλά έχει δείξει κιόλας πολλάκις ότι κλασικές ευκαιρίες τις χάνει. Δηλαδή έχει χάσει τα τετατέ του τα άπειρα, ας πούμε. Και μπορεί να βάλει ένα γκολ από εκεί που δεν το περιμένει. Εγώ αν ήμουν διοίκηση στον ΠΑΟΚ. Θα τον έλεγα το Μακ, τώρα που είσαι πάνω του, πάνε στο Μουντιάλ και έλα να τα βρούμε μετά. Ξέρεις τι έλεγα από μέσα μου. Ποια ομάδα είναι ο Μακ, Σλοβακία. Άφηγε εδώ ρε, τα γάρι. Άντε έλα τώρα, μετά το Μουντιάλ να τα ξαναπούμε. Άιντε βρε τώρα. Άμα η ΠΑΕ που κάνει, τον ανεβάσει το συμβόλαιο τώρα, δεν θα κάνει, μπορεί να μην κάνει και καλό γύρο. Γιατί σου λέει εντάξει, πήραμε το συμβόλαιο. Είναι λάθος. Τώρα που στα πάνω του, ας τον αναβράσει. Ναι. Ας τον αναβράσει. Πώς σιγά μην κάνει καλό μου το γιούρο. Άιντε βρε τώρα. Θέλω να μου πεις λίγο τελευταίο ότι πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ για φέτος, πού το βλέπεις. Αν προγνωστικό δηλαδή, δεν ξέρω πού μπορεί να το βλέπεις. Μετά τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, η τέταρτη δύναμη. Τέταρτος. Τόσο χαλή. Τεταρτάκι, γιατί μια χαρά. Από το έκτος θα πάει τέταρτος. Μα Ηρακλής, σωθεί. Θα σωθεί λογικά. Κοίταξε, ο Ηρακλής. Αν δεν κάνει καλές μεταγραφές, δύσκολα είναι. Ο Ηρακλής για μένα, εάν δεν πάρει το μάστι Βέρεια, θα είναι μπούφι όλοι μαζί.
Κοίταξε, δύσκολο μάτς είναι για τον Ηράκλειο εκεί μέσα με καρυπίδιδες ιστορίες. Σου μιλάω. Τραμπούκο θα έχουμε εκεί σίγουρα. Κακός. Αν γίνει έτσι κακός, λάθος είναι. Θέλω να σου πω τώρα πώς είναι τα τέτοια πάνω κάτω. Εγώ διπλό θα το παίξω. Ναι. Ναι. Δύσκολο είναι βέβαια. Μα άμα μπορείς να το κάνει ο Ηράκλειος, μαγκιά του. Αν και είναι και πολύ δύσκολο. Και η Βέρεια δηλαδή δεν είναι καμιά μαδούλα. Σωμένη είναι η Βέρεια. Σωμένη είναι, αλλά που με ποιον θα σωθεί όμως. Μπορεί να θέλει να πάρει τους βάθμους τον Ηρακλή. Δεν το μίζω. Τι να πω. Θα μάθω. Έγινε. Πάντως έτσι να τα λες και μην κολλάς πουθενά. Να τα λες κάθε μέρα. Όχι επιλεκτικά, γενικά κριτική παντού. Όπως κάνεις τις τελευταίες δύο μέρες. Τα λέμε. Έγινε ρε Κώστα, γεια σου. Επόμενος κύριος. Κωστά. Έλα. Καλησπέρα, Ηρακλειδέας. Καλώς τον. Τι γίνεται. Ωραία. Έτσι, Κώστα, να δω πρωθυπουργό ή βασιλιά. Ναι. Τον άνθρωπο που πήγε να βάλει την αλυσίδα πάνω στο ποδήλατο. Ναι. Ενώ έκανε ποδήλατο και τίποτα άλλο στον κόσμο δεν θέλω πάλι. Στο διανοήσε ρε, ο άνθρωπος έκανε ποδήλατο και πήγε να σκύψει να βάλει την αλυσίδα την ώρα που έκανε ποδήλατο. Έλεος. Κώστα, ο άλλος έψαχνε τη Λέσβο και τη Μυτιλήνη, την έκανε δυο νησιά. Άστο κι αυτό να. Εντάξει, είμαστε προβατάκια, Κώστα. Εντάξει. Προβατάκια. Μας αρέσουν τα ψηματάκια, μας αρέσουν τα παραμύθια. Τέλος πάντων, θες να κάνεις πάντως να σπάσεις ταμεία στη Μαρμίτα. Ναι. Πάρε από το κοντρόλ όλα τα τηλέφωνα τα σημερινά. Πάρε τους όλους μαζί στη Μαρμίτα, αλλά πρώτα σε μια ταβέρνα. Είναι που είναι να κλείσει το γύρο που αν, θα κλείσει με αυτούς. Βάλει τα φόπλακα. Η δεύτερη ανάληψη θα κάνει στην εκπομπή, θα σπάσει τα μία σου λέω. Ό,τι νούμερα δεν έχει δει τον γύρο που άνθρωπο θα δει εκείνη την ημέρα. Δεν είναι αυτή η περίπτωση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Κώστα, είχες πει ότι για τον Ηρακλή θα σταματούσες να μιλάς. Συνεχίζεις όμως. Για μπέλες, για κολοβόλες, για έτσι λέγεται διαλόγος. Φίλε, εγώ δεν τα λέω, το ρεπορτάζ τα λέει. Okay. Εγώ θα σας συμβούλευα. Επειδή δηλαδή λίγο αρχίζει και κουράζει, δηλαδή τώρα πάει 10 μέρες στην ιστορία, εντάξει, φτάνει. Να βρες κάτι ένα άλλο να ασχοληθούμε με τον Ηρακλή, να έχει και ουσία. Τώρα αυτά τα είπαμε, δηλαδή έχουμε μεσημέρι βράδυ. Ναι, πρέπει να το αφήσουμε το θέμα, να δούμε τι θα γίνει, σωστό. Ακριβώς, φίλε, ναι, γιατί δεν, χάνει την ουσία του η εκπομπή πλέον. Είναι το ίδιο, η ίδια ερώτηση. Φίλε, τι θα κάνεις τον Μπέρ, φίλε, τι θα κάνεις τον Κολογό. Δεν έχει νόημα πλέον. Σωστό. Αυτό είναι μου. Σωστό. Με τον Ηρακλή, σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Τα λέμε. Θα περιμένουμε να το δούμε. Σωστό. Λοιπόν. Έρε τι ψεκασμό τρώμε, λέει ένας φίλος. Νομίζω λέει πως κάθε φορά που δεν θα έχει πρωτάθλημα θα πρέπει να γιορτάζουμε την εθνική εβδομάδα, να βλέπουμε το γλύφτη των δαχτυλιδιών και να κάνουμε τζιχάντ από το κρέας. Ο Τζερόνιμο λέει τα ναρκωτικά, αν δεν είναι τυλιγμένα σε νάιλον, τραβάνε υγρασία. Και η υγρασία φέρνει μούχλα. Αν καπνίσεις μουχλιασμένο, είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Ξεφεύγεις. Λες ότι να είναι, λέει. Δεν φταίει το φεγγάρι, λέει ο φίλος. Δεν το ξέρω. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Μιλάτε για γενικό, κύριε φίλε μου, άνθρωπο. Βέβαια, ναι. Δεν είναι το γλυκό τώρα. Δεν είναι το γλυκό. Κοίτα φίλε μου γλυκέ. Εδώ πέρα τώρα αυτός ο σωματί που λέγεται η Μικρά Ασία πάνε να κάνουν μεταφυσιά από τσαπάκια. Τσαπάτσια. Ναι. Αυτός ο κύριος που πάσα προπονητής. Ναι. Που δεν είναι προπονητής. Ναι. Ο άλλος κύριος που είναι από την πρώην Σοβιετική Ένωση παραστάνει το μεγάλο μέτοχο, που δεν είναι μεγάλο μέτοχος. Ναι. Φέραν έναν παππού από τη Βουλγαρία. Παππούς. Ναι. Αυτός ο κύριος, ο άλλος που παραστάνει τον Μάρξ αυτή. Αυτή τίποτα δεν είναι. Απλά που μου κοντρώνει το εύρος, το παραμύθι. Γενικά κουμάντο, σε όλο το τμήμα του ΠΑΟΚ, ένας είναι ο κουμανταδόρος, φίλε μου Κότσο. Ποιος? Πρώην Σοβιετική, πρώην Ανατολική Γερμανία, που ήρθε στην Ελλάδα, επί Ανδρέα Παπανδρέου. Ο γιος του γιατρού.
Ο γιος του γιατρού. Ναι. Ο παπάς ήταν αντάρτης του Βουνού. Αντάρτης κομμουνισταράς, ναι, 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 ναι. Έτσι. Έτσι. Πέφερα στην Ελλάδα και πήρε όλα τα νέα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και τον ΑΣΜΑ ΠΑΟΚ. Τα νέα. Όλα τα νέα. Τα νέα, ναι, 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 ναι. Πήρε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πήρε τον ΑΣΜΑ και τα όλα τα την αγώλη μπάσκετ και κολλήγου τα πάντα δεν τα έχει αυτός. Έτσι. Διόρισε. Ναι. Διόρισε. Όλους αυτούς έχει δικούς, δηλαδή τους διόρισε. Ναι. Τα τμήματα, τα τμήματα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ του Ποδοσφαίρου, του Άλβα Σήμα, το Μπάτσι, το Βόλι και. Εδώ ο κόσμος έφαγε το ωραίο το παραμύθι. Ότι λέει πλήρωσε τα χρέη. Ποια χρέη να πληρώσει, τίποτα δεν πληρώνει. Ναι. Αυτή τη στιγμή να ξέρετε πολύ καλά, τα λεφτά αυτά που έχει δώσει, που δεν έχει δώσει ποτέ, γιατί είναι σαν να λέμε, ξέρει, σαν έναν υπάλληλο του διατάζει να πάει να πάρει ένα κουλούρι. Έτσι και αυτό το σπίτι του διέταξε που είναι το μεγάλο αφεντικό που λέγεται του Σοκράτη Κόκαλη. Έδωσε τα λεφτά για να πληρώνει. Έδωσε μια επιταχή, χαστάκι ήταν η χαρτί και βάζει ένα φωτογράφο, του βγάλαμε μια φωτογραφία. Έτσι. Αυτή τη στιγμή θα πάνε να κάνουν κάτι με τα πανέργεια. Έτσι. Πανέργεια. Κοιτάξτε με κάτι κότσο. Μάλιστα. Αυτό ο κύριος, να ξέρει πολύ καλά. Ναι. Το Μάρτι μήνα μάλλον θα κάνει μια κρουσίδα από το Κόκαλη και θα πάει εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουν πολύ καλά ποιον θα φέρει στην Ελλάδα. Ποιον. Θα το πει το Μάρτι μήνα. Και κάτι άλλο. Ναι. Εδώ πούμε αυτός ο άνθρωπος του παραμυθιά τον κόσμο και μαζεύει τους συνδεσμίτες, κάθε συνδεσμί του μαζεύει, τους πηγαίνει σε ένα εξωτικό μέρος. Γνωρίζεται πάρα πολύ, κάτω γνωρίζεται πάρα πολύ καλά. Έτσι, μαζί αυτή την κύρια που κάνει το ήξερε τα οικονομικά και άνθρωπος ένας κύριος που παραθένει από την Κύπρο που είναι, όχι από το Ισραήλ. Και άνθρωπος είναι δανός από εδώ που δεν είναι από το πουθενά. Καταλάβετε κύριε Κότσο, μάλιστα. Και κάτι άλλο, ναι. και κλείνω. Ναι. Άρα έχω πάρει την καταδιά. Γεια σου Νίκο. Το γλυκό που λέγαμε, μετά το φαΐ. Μάλιστα. Έλα Κωστή. Έλα φίλε, τι κάνεις, καλά. Καλησπέρα. Τρεις ερωτήσεις θέλω να σου κάνω και να μου απαντήσεις σύντομα, μην το αναλύσεις και μακρηγορήσουμε. Να μην μακρηγορήσω. Σε ποια από τις μεγάλες ομάδες θεωρείς ότι είχε αδικηθεί πιο πολύ από τη Διετσία μέχρι στιγμής? Από ποια χρονιά? Φέτος, με τη χρονιά που διανύουμε. Φέτος? Ναι. Από τις μεγάλες? Ναι. Η ΑΕΚ. Ναι. Όχι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε. Μετά ο Παναθηναϊκός. Ναι, τέλος πάντων. Η πρόβλεψη για τον ντέρμπι? 2-2. Χι το βλέπεις, έτσι? Ναι. Χι το βλέπεις. Και over. Ναι. Ωραία, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Βλέπω πολλά γκολ να πέφτουν. Και από τη μια και από την άλλη. Ναι. Δεν θα το έλεγα εγώ. Περιμένω πολύ κλειστό παιχνίδι. Έτσι όπως πας, έτσι όπως διαβάζω ότι πας, δεν θα είναι κλειστό το παιχνίδι. Θα είναι ανοιχτό. Θέλω να μου πεις τον κόφτη στο 4-4-2 δίπλα στο Ζέκα. Τον κόφτη. Το κόφτη που θα παίξει στο 4-4-2 που γράφεται και ακούγεται από Αθήνα δίπλα στο Ζέκα. Κόφτης λογικά θα παίξει ο Λαγός. Λαγός και Ζέκα. Λαγός, ναι. Δεξιά και αριστερά, μπροστά ποιοι θα παίξουν? Μπροστά Μπερκαρέλης. Άλλο αυτό, τα πλαϊνά σε λέω. Α, στα χαφ. Αριστερά λογικά θα παίξει ο Πράνιτς, ο οποίος στα ντέρμπι μια ζωή είναι πάρα πολύ καλό, άσχετα και αν σέρνετε την υπόλοιπη χρονιά και μας κοροϊδεύει. Ο Πράνιτς και δεξιά ποιος θα παίξει? Δεξιά, ίσως βάλει τον Νίνη, δεν ξέρω. Ο Νίνης δεξιά κινδυνεύει με έμφραγμα του μυοκαρδίου όπως ο Κοντρέρας. Ναι, ισχύει αυτό. Σε 4-4-2 στη γραμμή είναι αυτοκτονία. Από τα 25 του, ναι, είναι παλέμαχος. Σωστό. Τέλος πάντων. Εγώ πάντως πήρα... Εάν είναι να βάλω τον Νίνη εκεί, προτιμώ τον Κλωναρίδη. Ο Κλωναρίδης είναι, είναι ο πιο κατάλληλος για ντέρμπι κατά την άποψή μου. Τον προτιμώ από τον Νίνη στη γραμμή, ναι. Ναι. Είναι αριστερό, είναι και από αριστερά παίζει συνήθως ο Κλωναρίδης. Όχι δεξιά. Έχεις κλασικό εξτρέμ. Εκτός από τον Μπράνιτς που είναι χαφ. Μπακ δηλαδή. Όχι. Πού θα το παίξεις
το 4-4-2 στην ευθεία χωρίς κλασικούρα εξτρέμ. Ποια είναι τα εξτρέμ σου? Εξτρέμ, αυτό το υποτιθέμενο ολλανδικό μοντέλο με τα εξτρέμ δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής. Άλλο λέω, ο Παναθηναϊκός, ναι, ποιους έχει ας πούμε, όπως έχει το Σεμπά, το Τουρμάζ, το Μπάρντο, ο Ολυμπιακός. Ποιους έχει εκεί ο Παναθηναϊκός? Για να παίξουν πίσω από τους επιθετικούς δηλαδή. Για να παίξουν 4-4-2 σαν εξτρέμ. Σαν εξτρέμ. Ναι. Εξτρέμ μπορεί να παίξει ο Νίνης για ένα 20 λεπτό. Ο Νίνης δεν μπορεί να ανέβει την ανηφόρα του σεξου. Από το 70 και μετά μπορεί να παίξει. Βρε, ας το 70 και μετά. Μπορεί να παίξει ο Αντζαγκούν, ο οποίος είναι άχρηστος για μένα. Ο Αντζαγκούν είναι το δεκάρι στο 4-2-3-1 το τσαμπατσούλικο. Ωραία. Και από εκεί και πέρα, άμα θέλει να βάλει πίσω τον Καρέλιν, ο οποίος είναι αθλητικός και θέλει να μαρκάρει, όμως δεν έχει την πάσα ο Καρέλης. Έχει το σώμα, έχει την κατάρτιση, αλλά δεν έχει την τεχνική να τελειώσει τις φάσεις και να μεταβιβάσει. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ τελείως τιμένο αυτό το νέο που έχει κυκλοφορήσει σήμερα. Αυτό το τάχαμ δίθεν σκέφτεται ο Μαρινάκης να πάει στη Λεωφόρο. Φοβάται? Δεν ξέρω. Πέρσι δεν ξέρω αν είχε δει που μια φωτοβολίδα πέρασε από δίπλα του. Γιατί να μην πάει στη Λεωφόρο ο Μαρινάκης? Κοίταξε, ο μόνος λόγος για να πάει είναι αν έχει τον Παναθηναϊκό στους 2 βαθμούς από κάτω, να πει θα έρθω, να γίνει ό,τι γίνει, να μου επιτεθούν, να μου κάνουν. Θέλει το αίτητο. Και να πάει στο... Το αίτητο. Θέλει το αίτητο. Και το με διακοπή κατά εκεί. Κατά την άποψή μου... Φοβάται το, το φοβάται το μάτς, άμα το θέλει να έρθει. Είναι η μόνη έδρα στην οποία μπορεί να μπορεί το χάσει. Μπορεί να χάσει το αίτητο. Έτσι. Η μόνη έδρα. Έτσι. Για μένα, θεωρώ ότι ήταν λάθος η απομάκρυνση του Αναστασίου πριν το ντέρμπι. 100%. Σωστό. Διότι δημιουργείται μια ανοχή στους παίχτες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Διότι η ομάδα η οποία εννοείται ότι τις έχουν στερηθεί διαιτητικά πάρα πολλά. Και στον προπονητή. Και στον έδωσε δικαιώματα φέτος με αυτόν τον αποκλεισμό από εκείνο το χωριό, την ξεφύλα για το σύλλογο. Έδωσε αφορμές και ενώ όλοι είχαν υψηλές απαιτήσεις από αυτή την ομάδα, την οποία τελευταία χρόνια την έχουμε στηρίξει υπέρ του δέοντος, τώρα θα υπάρχει δικαιολογία, είναι καινούργιος προπονητής. Εμένα αυτό με στεναχωρεί, διότι σωστό, σωστό. Εγώ θέλω, για μένα άμα δεν κερδίσουν, έχει τελειώσει η χρονιά. Εγώ δεν άξω να πάω στο γήπεδο άμα δεν κερδίσουν. Έκλεισες, πρώτο τελευταίος, ωραίος, πρώτο τελευταίος, ναι. Ναι. Ναι κύριε, εσύ είσαι. Ο Γάβρος από τη Θόδη Τούμπα. Καλώς τον. Πάρε χαρτί να σημειώσει να πας ταμείο το Σαββατοκύριακο. Εγώ. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Πανετολικός, ακριβές σκορ 2-2. Φίλε, με διαιτητή το Σιδηρόπουλο στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ να χάσει βαθμό. Άσε με να τελειώσει μετά τόσο τι θέλεις. Καλά. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Πανετολικός 2-2, ακριβές σκορ. Ναι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-2. Αυτά τα δύο παίξτε και θα βρω τον Κυριακή στη Μαρμίτα να σε πάρω τηλέφωνο να τα πω. Και άμα δεν τα παίξεις, θα κράσει το κεφάλι σου στο ταμείο εκεί πέρα μπροστά. Μάλιστα. Έγινε ένα μεγάλο. Θα σε πάντε υγιείς. Οκ. Επόμενος. Ναι. Τα ακούγια με σαρδέλ. Τι είπε ο άνθρωπος αυτός? Καβούρια με σαρδέλες. Και έρχονται πιο δύσκολα χρόνια. Έτσι και πεθάνουν οι 75άριδες και σταματήσουν και οι συντάξεις. Θα έχουμε και παρέλαση από εδώ, να έχεις υπόψη σου. Θα βγάζουμε και λόγο. Βέβαια. Θα ζητήσω βαρέα ένσημα. Καλό βράδυ, συνέχεια Μαχιλιτίδη. Θα τα πούμε το μεσημέρι εμείς, ναι. 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 Θα τα πούμε το μεσημέρι εμείς, ναι.